Καλησπέρα σας, απουσιάζει ο γραμματέας, απάρχουμε παρουσίες, αλλημόν ευγενία παρούσα, άνδροβη Κρουγγέλη Λουκριτία έρχεται, απέρχηση Ιάκωβος, Αρμάος Παντελεήμων Απών. Είναι δικαιολογημένος, δικαιολογημένα Απών γιατί μετέφερε για τη γυναίκα του Ουριανού Μουσικία στην Αθήνα. Βιδάλης Κωνσταντίνος, Δελιγιάννη Αναστασία, Ζάρβας Γεώργιος, Κορνάρος Ουράγγελος, Οριάνος Φίλιππος, Σόχος Εμμανουήλ, Μίτσας Παναγιώτης Απών, Ψάρος Κωνσταντίνος, Προδυράς Παναγιώτης, Αμυραλής Φραγκίσκος, Γίζης Νικόλαος, Ζαλώνης Ιωάννης, Λούβαρης Εμμανουήλ, Ζενόπουλος Αντώνιος, Βιδάλης Γιάννης Απών, Βιδάλη Ειρήνη, Απούσα, Σανταμούρης Γεώργιος. Κύριοι συνάδελφοι, έχουμε απαρτία. Η συνεδρίαση του προϋπολογισμού είναι ειδική συνεδρίαση, δεν έχει προημερησίας θέματα, δεν έχει τοποθετήσεις προς το παρόν και ξεκινούμε. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Τίνου οικονομικού έτους 2019. Το ολοκληρωμένο πλαισίο δράσης που βλέπουμε στην ημερήσια, ενημερωθήκαμε τη Δευτέρα αργά ότι θα πρέπει να έρθει μαζί με τον νομικών προσώπων. Επομένως, σήμερα εξετάζουμε την έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Τίνου του οικονομικού έτους 2019. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Ο προϋπολογισμός του 2018 συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, λαμβάνοντας για άλλη μία φορά υπόψη τις μειώσεις των εισόδων όπως προκύπτουν από τις κυβερνητικές αποφάσεις τα τελευταία χρόνια. Αξίζει να αναφερθούν ότι από την έναρξη λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί παρακάτω μειώσεις των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους Δήμους. Η ΚΑΠ, οι κεντρικοί επιτελείς πόροι, μειώθηκαν περισσότερο από 50%. Το ίδιο και η ΣΑΤ, χρήματα προϊόντων για κάλυψη περιοδικών δαπανών. Έχουν καταργηθεί πολλοί άλλοι πόροι με πρώτες αξίες που αποδίδονταν στους Δήμους. Αντίθετα, στο διάστημα αυτό επιβλήθηκαν πόροι και εισφορές στους Δήμους, μειώνοντας ακόμα περισσότερο διαθέσιμα χρήματα για τη λειτουργία τους. Όπως έμφυα για τα κίνητα των Δήμων, φόρος εισοδήματος για μισθώματα κινήτων και από το 2017 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η πληρωμή εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τους Δήμους και τους υπαλλήλους τους. Είναι για το Ταμείο Υπερσύνταξης. Αναμένεται να πληρώσουμε πάνω από 150.000 για το σκοπό αυτό. Συντάσσοντας τον προϋπολογισμό του, ο Δήμος έχει συγκεκριμένους στόχους. Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη μείωση των διαθέσιμων πόρων έχει σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού των οικονομικών πόρων που κατευθύνεται σε κάλυψη ανελαστικών δαπανών σε βάρος των χρημάτων που αξιοποιούνται για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων ή και πολιτικών. Έτσι, το ΕΣΠΑ, το ΚΟΥΔΟΥΕ, Περιφέρεια, το Πράσινο Ταμείο και γενικότερα τα προγράμματα χρηματοδότησης αποτελούν πλέον μονόδρομο για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και πολιτικών για την περιοχή ευθύνη μας. Με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ λειτουργούν σημαντικές κοινωνικές δομές, όπως εξασφαλίσαμε τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας εντός υπηρεσίας πρόνοια για τον συντονισμό και την επάκτηση των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, το Κέντρο Σύντησης. Το πιο σημαντικό ότι εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ τα εξωτερικά έργα ίδρυψης δεδομένης λοιμωγού προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ και αναμένεται ακόμα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, είμαστε πρώτο πυλόν για την κατασκευή κοιτή και μονάδας κομποσοποίησης προϋπολογισμού 7.020.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ. Την προηγούμενη φορά, στον προηγούμενο ΔΣ, προχωρήσαμε ακόμα ένα βήμα. Σημαντικά έργα υλοποιούνται και άλλα σχεδιάζονται να υλοποιηθούν επίσης με χρήματα προερχόμενα από προγράμματα χρηματοδότησης.
Σας ανέφερα τα εξωτερικά εργαλεία ισοδεμένη Δημοκού. Να σας θυμίσω την επεξεργασία των αποθηκευμένων και νέων ΑΣΑ του Δήμου Κίνου μεταβατικής περιόδου από το αναπτυξιακό πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, στο οποίο καταφέραμε και πήραμε 1.125.000. Πρόσφατα μας κατένυμαν 340.000 ευρώ και ετοιμαζόμαστε να το δημοπρατήσουμε το έργο αυτό το νέο έτος. Η επισκευή αναβάθμισης του παιδικού σταθμού, η οποία παραδόθηκε, ολοκληρώθηκε το σημαντικό αυτό έργο από το Πράσινο Ταμείο με 248 περίπου χιλιάδες ευρώ. Καταφέραμε με τα γρήγορα ανακλαστικά και επιχορηγηθήκαμε από το πρόγραμμα Φιλόδομος του Υπουργείου Εσωτερικών με 209.000 για την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων εξοπλισμού των παιδικών χαρών του Δήμου Τίνου, προσπαθώντας σε όλους τους σημαντικούς οικισμούς να έχουμε μια παιδική χαρά. Να σημειώσω ότι το άλλο μεγάλο έργο που αφορά την έχει δρομολογηθεί και έχει προχωρήσει γοργά το θέμα της παιδικής χαρας Παλάδας με ιδίους πόρους του Λιμενικού Ταμείου 204.000 ευρώ. Ήδη στην προηγούμενη οικονομική κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός ως τον ανάδοχο για την παιδική χαρά που θα κατασκευαστεί το νέο έτος και θα παραδοθεί στην Ορλόφ. Επιπλέον, καταφέραμε μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος και πήραμε 190.000 ευρώ και έχουμε βγάλει διαγωνισμό για να προμηθευτούμε μηχανήματα έργου, είτε ένα φορτηγό ανατρεπόμενο με καλαθοφόρο και αρπά για να μειώσουμε διάφορες δαπάνες σε εξωτερικούς αναδόχους, καθώς και τσαπάκι για την ίδρυυση, ώστε και εκεί να μειώσουμε άλλες δαπάνες, καθώς και ένα αποφρακτικό ρημουλκούμενο για να μπορεί να πηγαίνει στους οικισμούς του Δήμου μας, όπου δεν μπορεί να εισέλθει το φορτηγό. Επιπλέον, καταφέραμε μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος και το προχωράμε για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων και άβλων χώρων του πύργου, 47.000 ευρώ. Προχωράει ήδη η αντικατάσταση κλωτάπιτα και εργασίες του γηπέδου μας στο Βίνση, το οποίο καταφέραμε και πήραμε από την υπερφέρεια του Αιγαίου 196.155,17 και θα έχει ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο αν δεν γίνονταν οι προσφυγές μεταξύ των εργολάβων. Αναμένεται γι' αυτό, όπως και ανακατασκευή του κτηρίου Τελωνίου, το οποίο είναι 50.372,48 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Χωρίς να θέλουμε να αγνοήσουμε τα 76.250 τα οποία πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Horizon στην Ιδρούσα. Καταφέραμε και παίρνουμε 15.000 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατασκευή σημείων Wi-Fi, για δωρεάν Wi-Fi στην πόλη της Τίνου. Καταφέραμε και πήραμε 15.000 από την περιφέρεια του Αιγαίου για τον τάφιτα του κλειστού γυμναστήριου, ώστε να μπορεί να γίνονται εκδηλώσεις και να μην φθαρεί το πολύτιμο παρκέ. Καταφέραμε και δρομολογούμε και το νέο έτος για τη συντήρηση σχολείων, προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 204.000 ευρώ. Έχει προχωρήσει η Μοσχούλα, κατοκυρώθηκε ο ανάδοχος με σημαντική έκπτωση 108.000 ευρώ για την αποπεράτωση του ορόφου. Επιπλέον, έχουμε υποβάλει στο Φιλόδημο πρόσφατα με πάρα πολύ καλές προοπτικές χρηματοδότησης, έργα βελτίωσης δικτύου ίδρυυσης πόλεως Τίνου με αντικατάσταση εφιστάμενων σωληνώσεων, καθώς και προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης 2.000 κυβικών την ημέρα ή 1.000 κυβικά έκαστη αξίας 1.393.000 ευρώ. Επιπλέον, έχουμε καταφέρει και έχουμε πάρει από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υπουργείων Στρατηγικής Πολιτικής 280 χιλιάρικα για την υψηδρία. Με αυτά τα 250 χιλιάρικα ξεκινήσαμε παράλληλα τις διαδικασίες για να προμηθευτούμε νέα μονάδα φαλάτωσης, να είναι πριν το καλοκαίρι. Χθες η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους διακήρυξης. Επιπλέον, όπως θα δείτε και μέσα στο προϋπολογισμό μας, έχουμε βάλει κωδικό για να δημιουργήσουμε γεωπάρκο στην Τίνο, δίκτυο γεωπάρκων. Υποβάλλουμε μελέτη για την αναδιαμόρφωση του κτηρίου Θεοξένια. Έχουμε βάλει κωδικούς για να προχωρήσει η επέκταση σχεδίου πόλους και οριοθέτηση ρεμάτων.
δηλαδή έργα τα οποία έχουμε λάβει γύρω στους τελευταίους αυτούς μήνες, 12 μήνες, γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε, σήμερα υποβάλαμε στο πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο πάνω κατά 99,9% θα έχει επιτυχία, την επισκευή και συντήρηση του κινηματογράφου Αιωλής, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Με όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής είναι εξασφάλιση επιπλέον πόρων από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και έχουμε εργαστεί σκληρά πέραν πάσης αμφιβολίας το τελευταίο αυτό χρόνο, που θα δώσουν δυνατότητα στο Δήμο μας να υλοποιήσει σημαντικά έργα και πολιτικές προσόμενες των Δημοτών. Έχει ήδη αναφερθεί ότι η αξιοποίηση πενιχρής άταχης γίνεται για συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών και ένα μέρος της αξιοποιείται για την εκπόνηση μελετών για ορίμαση έργων ώστε αυτά να διεκδικήσουν τον χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή άλλα προγράμματα. Το μεγαλύτερο μέρος των ΚΑΠ, κεντρική αυτοτελής πόρη και των άλλων εσόδων που χαρακτηρίζονται σαν τακτικά ή και ανειδίκευτα αξιοποιείται για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών του Δήμου. Σημειώνεται ότι μόνο οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού ανέρχονται περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αναλλαστικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται τα καύσιμα, ανταλλακτικά, ελαστικά, συντηρήσεις και ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, οι διάφορες προμήθειες υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, συντηρήσεις, φόροι, τέλη, παροχή υπηρεσιών κτλ. Είναι ξεκάθαρο ότι τα διαθέσιμα χρήματα αποτελούν σημαντικό περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών από το Δήμο. Στον προϋπολογισμό αυτό όμως έχουμε δει και τους άλλους τομείς, τους νευραλγικούς για την λειτουργία του Δήμου. Στην καθαριότητα, όπως είδατε φέτος το καλοκαίρι, πήραμε επένους ότι είμαστε από τα πλέον καθαρότερα νησιά των Κυκλάδων. Εμείς όμως δεν στεκόμαστε εκεί. Αν έχετε δει, έχουμε βάλει κωδικό για πρόχειρο διαγωνισμό αποκομής απορριμμάτων από ιδιώτη 60.000 ευρώ ή ΦΠΑ. Έχουμε βάλει κωδικό για πολυετή μίσθωση οχημάτων 2018-2020, καθώς, όπως γνωρίζετε, ένα μόλις απορριμματοφόρο κοστίζει 187.500 και τα αποδοτικότητα του Δήμου δεν μας επιτρέπει να πάρουμε με leasing, γιατί οι τράπεζες Eurobank και Πειραιώς που συμμετέχουν στο leasing δεν μπαίνουν στο διαγωνισμό αυτό αν δεν γίνει leasing πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με τις υγιείς υπηρεσίας, ο κύριος Γουρός έχει αυτές τις εντολές, προχωράει για να δούμε μήπως αγοραστούν μεταχειρισμένα τουλάχιστον 5 ετίας απορριμματοφόρα. Στην ίδρυυση, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αξιοπιστία και η επάρκεια και ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Όπως είδατε πέρυσι, παρότι ήταν η χειρότερη χειρία των 10 τελευταίων ετών, καταφέραμε και τα απεξήλθαμε δεόντως. Κάναμε διαγωνισμό τον οποίο τον ματαιώσαμε αργότερα, αφού με τις πολλές συστάσεις πήγε φθινόπωρο και λόγω της υψηλής προσφοράς είχαν ανέβει τιμές στα ύψη, ενώ με τα ίδια λεφτά και λιγότερα αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει διαγωνισμό για 1.000. Έχουμε προχωρήσει, όπως σας προανέφερα, για την αντικατάσταση και των υφιστάμενων σωληνώσεων, ώστε να έχουμε μείωση κατανάλωσης και παράλληλα έχουμε και στο Φιλόδημο και άλλες 2.000 αφαλατώσεις. Στο διαγωνισμό επίσης θα δείτε, στον προϋπολογισμό επίσης θα δείτε και διάφορα νέα πράγματα, όπως εκτός από τις παιδικές χαρές έχουμε βάλει κωδικούς για την προμήθεια skate park για την νεολαία, πάρκο για κατοικίδια ζώα. Μισθώματα για κάδους μπαζών, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί φέτος με πολλή επιτυχία και μας σώσανε και υπήρχε μια καλή συσία. Και προμήθεια GPS για τα οχήματα του Δήμου, για να βλέπουμε κάθε φορά που είναι και να υπάρχει ένα σημάζεμα και ένα νοικοκύρεμα των οχημάτων μας. Ο προϋπολογισμός αυτός, όπως ακριβώς σας έχει διαμοιραστεί σε μια χρονική αλληλογραφία,
Πέρασε την Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία. Είναι εδώ και ο προϊστάμενος και ο υπεύθυνος λογιστηρίου, κ. Αρμακόλας Κησιώτος. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Κύριε συνάδελφε, θα ξεκινήσουμε το στάδιο των ερωτήσεων. Κύριε Προεδρία. Ευχαριστώ, κύριε Ζάπη. Το κατέβασε, κύριε Ζάπη. Αυτό το είδε και το... Κύριε Ζάπη. Υπάρχει για τις απαλλατώσεις να βάλω 2.000. Συμφωνώ μαζί σας και δεν μπορεί να πει κανείς κουβέντα. Για να βάλουν τις χιλιάδες μας στον προπολογισμό θέλουν δεξαμενές. Και πέρσι όταν δουλεύανε αφαλατώσεις, δεν έφτανε η θαλάσσια και κόβανε μια αφαλάτωση 3-4 ώρες. Τα έχουμε συζητήσει, κύριε Ζάπα, όλα αυτά με την Εθνική Υπηρεσία. Μην σας ανησυχεί αυτό. Γιατί σας έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι τα περισσότερα λεφτά τα απορροφάτε εσείς με την ίδρυψη, είναι ανταποδοτική υπηρεσία. Στην πρώτη αναμόρφωση έχουν όλα δρομολογηθεί. Μην ανησυχεί. Γιατί αν βάλουμε αφαλατώσεις. Ναι. Πρέπει και πηγάδια και μοτέλια και δεξιά. Σας έχω ενημερώσει πολλές φορές και ως δημοτική αρχή. Καλησπέρα καταρχήν. Αφήστε κάποιον να μιλήσει. Αφήστε τους ανθρώπους να μιλήσουν. Όχι, ξέρετε. Σα χαλάει τη σούπα. Όχι, δεν μου χαλάει κανείς τη σούπα και είμαι ήρεμος. Απλώς. Ήρεμα πράγματα. Όχι, μιλάει και δεν το αφήνει. Κύριε Προεδρέ, ως πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχω μια αιμονή να τηρούνται ο κανονισμός. Κύριε Προεδρέ, στις ερωτήσεις. Ποιος είναι ο κανονισμός. Κύριε Προεδρέ, στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καταλάβω τη διαδικασία. Θα απαντάτε μία-μία ερώτηση ή θα... Συνολικά, κύριε Προεδρέ, θα συμβιώνει ο Δήμαρχος και θα... Συνολικά για να μην χρόνο. Συνολικά, λοιπόν. Στα έσοδα. Έσοδα από μισθώματα περιπτέρων. Γιατί δεν υπήρχαν έσοδα φέτος. Γιατί δεν έχουμε βάλει έσοδα για του χρόνου δεν υπήρχαν φέτος. Ναι, αλλά μετά όμως θα ξαναγυρίσουμε πίσω γιατί απαντάτε τα μισά πάντα. Θα προτιμούσα να υπάρχει απάντηση από την υπηρεσία. Εσύ και στις ερωτήσεις. Μπορώ να έχω. Για τα μισθώματα των περιπτέρων δεν έχουμε φέτος. Το περιπτέρο ανοίξει το ελληνικό ταμείο. Τα μισθώματα θα εισπράττει το ελληνικό ταμείο. Και πέρασε γιατί τα εισπράττει. Θα τα επιστρέψει ο Δήμος. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι λάθος. Ποιο είναι λάθος. Τι θα επιστρέψει ο Δήμος, δεν κατάλαβα. Ό,τι εισέπραξε που δεν έπρεπε να εισπράξει. Δηλαδή, αυτό που έχει εισπράξει δεν έπρεπε να το εισπράξει. Το περιπτέρο από ό,τι ξέραμε είναι στην ελληνική ζώνη. Άρα λογικά δεν έπρεπε ο Δήμος να εισπράξει τα έσοδα μισθώματα, έπρεπε να τα εισπράξει το ελληνικό ταμείο. Γι' αυτό δεν είχε φέτος ποσό. Μάλιστα. Και να ρωτήσω κάτι, αυτό δηλαδή αν δεν το βλέπαμε εμείς, πώς θα το μάθουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή αν δεν έβλεπα εγώ ότι στον ένα σε μια στήλη υπάρχει και στη στήλη του χρόνου δεν υπάρχει, είναι ένα θέμα που έχει κάνει λάθος η υπηρεσία. Έχει κάνει λάθος, τα βεβαιώνουμε εμείς λάθος. Αυτό δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Έπρεπε να τα βεβαιώνει το λιμενικό ταμείο και δεν τα βεβαιώνει. Τα βεβαιώνει ο Δήμος και τα εισέπρεπε ο Δήμος. Για πόσα χρόνια είναι. Από τότε που έπρεπε, ξέρω εγώ. Πόσα χρόνια είναι. Και πώς το ανακαλύψατε το τέλος. Ανακαλύψατε το τέλος. Και θα επιστρέψετε στο λιμενικό ταμείο όλα τα χρόνια. Εντάξει, μην επιτρέπετε. Ότι πλέον τα περίπτερα μετά από μια αλλαγή, δεν θυμάμαι τον νόμο που έγινε, ανήκουν στο ΣΟΤΑΠ. Όσα δεν έχουν προς το παρόν εν ζωή, αυτή τη στιγμή εν ζωή, τους ιδιοκτήτες, που ήταν ανάπηροι πολέμων και τα σχετικά. Λοιπόν, ό,τι είναι μέσα στη κερσαία ζώνη, έπρεπε να εισπράττει ο Δήμος. Το Λιμενικό Ταμείο. Αυτή τη στιγμή τα περίπτερα τα οποία έπρεπε να εισπράττει ο Δήμος, το Λιμενικό Ταμείο, απεβίωσαν πέρσι δύο ιδιοκτήτες. Ο ένας είναι ο φέτος ο Κανακάρης, ο Γρηγόρης ο συγχωρημένος και νομίζω και της, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, του Μαρκουίβα, του Σουράνη. Λοιπόν, αυτά έπρεπε να τα εισπράττει το Λιμενικό Ταμείο. Το Λιμενικό Ταμείο έχει προχωρήσει σε χωροθέτησή τους, έχει προχωρήσει εδώ και 1,5 χρόνο να τα διευθετήσει τέλος πάντων βάσει της νομοθεσίας. Καλώς ή κακώς εισέπρατε ο Δήμος τα ενίκια. Έχουμε πει λοιπόν να γίνει η σωστή διαδικασία από εδώ και πέρα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όλα τα περίπτερα που είναι μέσα στη χερσαία ζώνη ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο όταν
Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες αποδημήσουν τις κύριες δυναμίες. Ζωή να ναι, θεωρώ όμως ότι είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό. Και αρκετά σοβαρό όσο αφορά λογιστικά το Δήμο για όλα αυτά τα χρόνια. Τακτοποιείτε όμως. Αφήστε με να ολοκληρώσω, μιλάω. Σας παρακαλώ, με διακόπτω. Τακτοποιείτε, κύριε Βουλιά. Τακτοποιείτε. Εγώ ρωτάω το εξής. Γιατί έπρεπε εγώ σήμερα να δω από ένα κωδικό που δεν υπάρχει και δεν υπήρχε μια ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό ρωτάω και δεν παίρνω απάντηση. Προχωράω. Δεύτερο θέμα. Ο κωδικός 01293002. Δύο. Έσοδα από μίσθωση χώρου για κατάσταση κεραίων κινητής τηλεφωνίας. Βλέπω ότι έχετε, πέρυσι ήταν 10.932, εισπράκτηκε, η εκτίμηση είναι 14.305 και ξανά φέτος είναι 10.900. Γιατί υπήρχε αυτή η εκτίμηση, εκεί δεν υπάρχουν συμφωνητικά. Και αν υπάρχουν συμφωνητικά φέτος, γιατί μειώνεται. Μη συγκρίνετε τη στήλη εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις είναι εκτιμήσεις. Έγιναν τον Αύγουστο. Συγγνώμη, οι εκτιμήσεις είναι. Αν έχουμε ένα συμφωνητικό μισθωτήριο, δεν αλλάζει η εκτίμηση. Οι εκτιμήσεις είναι εκτιμήσεις και δεν λαμβάνεται υπόψη το σύσταση. Μόνο παρά το σύνολο του αθλήματος εισόδων και εξόδων. Δεν βλέπουμε ένα κωδικό, το σύνολο βλέπουμε. Η διαφορά εισόδων με εξόδων. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια εκτίμηση. Όχι, όχι. 1900. 1900 είναι, δεν άλλαξε κάτι. Οκ, okay, οκ. Okay. Okay. Να έχω μία ενημέρωση για το τέλος καθαριότητας, για τα έσοδα του τέλους καθαριότητας και φωτισμού. Γιατί να ρωτάω, το τέλος 03111 έχει υπολογιστεί πώς έχει προϋπολογιστεί το 908017. Προφανώς αυτά πρέπει να τα έχει όλα η συγκριτική, αλλά στην συγκριτική το μόνο που κάνουμε είναι να αντιγράφουμε τους τίτλους από κάτω. Ρωτάω, τι είναι, αυτό, μια ανάλυση θέλω το είναι αυτό το ποσό. Τι δεν καταλαβαίνω αυτό. Σύμφωνα με την απόφαση τελευταία τη 241, έχουμε υπολογίσει, αυτό γίνει το ποσό σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας και αυτό βάλαμε στο 0311. Τα τετραγωνικά αλλάζουν, ανεβαίνουν κάθε χρόνο όσο αυξάνονται οι φωτονικές άμεσες και αυξάνονται οι ηλεκτροδοτήσεις και αυξάνονται αυτά για τετραγωνικά. Οπότε αυξήθηκε λίγο και το ποσό που βάλαμε, υπολογίσαμε αυτό το ποσό πέρας, 908. Το 07 και 20 είναι λογιστικό, δεν είναι κάτι που... Δηλαδή 908.000. Το 017 και 20 δηλαδή, αν σας κάνει. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι κάτι. Είναι λογιστικό, είναι μόνο. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Οκ. Okay. Το έσοδα από πώληση νερού και από κάτω έσοδα από υπηρεσίες εκένωσης βόθρων αλλάζουν κωδικό φέτος. Αλλάξαμε κωδικό γιατί ανήκουν στην υπηρεσία έλευση και αποχέτευσης. Γι' αυτό πήγαν το 03-43-24-3 και 3-42-32. Ναι. Okay. Στον τέλος ακίνητης περιουσίας, πώς προϋπολογίζεται το ποσό αυτό? Ο 0441. Ναι, πώς προϋπολογίζεται? Είναι χρήματα που εισπράττονται από τη ΔΕΗ, από τους λογαριασμούς των πολιτών του νησιού μας. Όπως υπολογίζεται, περίπου με την προηγούμενη χρονιά. Υπολογίζουμε σύμφωνα με την προηγούμενη χρονιά, παιδιά. Δηλαδή δεν έχουμε ακριβώς το τι... Δηλαδή είναι αυτό που προϋπολογίζουμε, αυτό που αποδίδει ΔΕΗ. Αυτό που αποδίδει ΔΕΗ, ναι. Και αν μας δώσει το κράτος, επιχορήγηση για τα. Προστίθεται σε αυτό το κωδικό. Στο τέλος, διαμονής παρεπιδημούντων έχουμε πραγματικό ποσό που έχει σπαθεί σήμερα που μιλάμε. Και ακαθαρίστον. Νομίζω ότι περίπου είναι ο προπολογισμός, μπορώ να σας πω. 0-3-0-4-51. 4-51-36.000 αυτή τη στιγμή.
Έχουμε εισπράξει. Έχουν εισπράξει 36.000. Και στο 452 έχουν εισπράξει 66.000. Βάλουμε δηλαδή λιγότερο στον προβλήμα. Ναι, ναι, καλά. Όσο αφορά τους τέλους αντιών οικοδομών, άσχετο δεν είναι οικονομικό το θέμα, βάζω ένα θέμα όσο αφορά με τους δρόμους και την εκτός σχεδίου δόμησης. Ζητούσαμε μια ενημέρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο και κάποιες ότι θα έρχονταν το θέμα να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την Τίνο και θα παρακαλούσα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί. Αφού βγήκατε εκτός θέμα, θα σας πω κάτι ότι αυτό ήδη το έχουμε μαζί με την κυρία Δελιγιάννη που συντονίζουμε μαζί με τους μηχανικούς, τους δικηγόρους του νησιού, τους μεσίτες. Αυτό που εξεργαζόμαστε, δεν θέλουμε να είμαστε ούτε τρεις ούτε εκλογεκτήματα. Μόλις θα είμαστε πανέτοιμοι όλοι, θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Okay. Είχε υποθέσει σε συνάντηση του δέστα του παρόν ότι να γίνει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να υπάρχει ένα μέτρο κλίση να λυθεί το θέμα. Δεν ήμουν παρόν για λόγους γιατί ήμουν εκτός Τίνου. Μετά επαναλήφθηκε η συνάντηση και ενημερώθηκα δε όντως για το ζήτημα. Okay. Το 12-12 βλέπω από, για να απαντήσω και στο Δήμαρχο, ποια είναι η ανάπτυξη του Δήμου και πόσο καλά πάει. Γιατί ωραία τα θεωρητικά λόγια, αλλά με ερωτήσεις θα βγει το αποτέλεσμα. Τι ποσό έχει πάρει από το ΕΣΠΑ ο Δήμος το 2019, το 2018, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, είναι 26.928. Έχουμε τελικό ποσό εδώ. Μιλάω για τον 12-12. 12-12 είναι μόνο το κέντρο κοινότητας. Από ΕΣΠΑ, αν εννοείται αυτό. Με σαφώ ρωτά. Το κέντρο κοινότητας είναι η μόνη υποχρήση που με πάρει για την μισθοδοσία των υπαλλήλων. Είναι ότι έσοδο έχουμε, το ίδιο βάζουμε έξοδο. Είναι και τη λειτουργία του, δηλαδή τα λειτουργικά των δύο υπαλλήλων και γραφική λύλη και κάποια μικροεξαρτήματα που έχουν δαπανήσει. Δεν είναι μεγάλο το ποσό. Αυτή τη στιγμή στο 12-12 είναι 33.000. Για την, όσο αφορά την επιχορήγηση για τη μελέτη του ΧΙΤΑ Τίνου. Στο 1324-4 ακριβώς. Έχουμε βάλει αυτό το ποσό, ενδεικτικό είναι. Είναι για κάποιο λογαριασμό προφανώς. Για κάποιο λογαριασμό της μελέτης. Μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση που βρίσκεται, τι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν. Και δεν μπορούμε για ένα τόσο σημαντικό έργο που αφορά το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα τώρα της Τίνου να λέμε ότι κάνουμε ενδεικτική εγγραφή. Επίσημα μπορούμε να έχουμε ότι είναι ενταγμένο εκεί οι μελέτες, το χρονοδιάγραμμα είναι αυτό και προβλέπεται να γίνει αυτό σε αυτό το χρονικό διάστημα. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που κι εσείς ήσασταν οπόν, εγκρίναμε ομόφωνα την τοπογραφική μελέτη. Έχει γίνει ήδη η εξαγορά δύο γεωτεμαχίων του υποκατασκευή ΧΙΤΗ και τα υπόλοιπα θα πάμε για παλωτρίωση και θα ετοιμαστούν είναι τα επόμενα βήματα. Η οποία παλωτρίωση θα προσπαθήσουμε να γίνει με fast track μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου για να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση. Ακούσατε δηλαδή στην πρότασή μας. Καθόλου, το είπα και μην επαναλαμβανόμαστε, καθόλου από την πρότασή σας. Όλο αυτό έγινε επειδή κάναμε την τρίπλα και εξαγοράσαμε πρώτα. Και δεν είπαμε θα, είπαμε ήδη έχουμε στα χέρια μας δύο γεωτεμάχια. Ξέρετε κάτι, επειδή πλέον το ΕΣΠΑ είναι περιορισμένο και οι Δήμοι τρέχουν ο ένας με τον άλλον, υπάρχει ανταγωνισμός, πρέπει να έχεις δεδομένα. Έχουν περάσει εποχές που λέγαμε θα, που εντάσσονταν έργα χωρίς μελέτες. Τώρα πρέπει να πηγαίνουμε με δεδομένα. Πήγαμε με αυτά τα δεδομένα και ευελπιστούμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε για αυτό το σπουδαίο έργο. Μου δίνετε την πάσα να σας πω, γιατί το είπα στην τοποθέτησή μου, να ψάξετε να μας αναφέρετε τις μελέτες που έχετε για την ανάπτυξη της Τίνου μέσα στον προϋπολογισμό. Να μας πείτε τις μελέτες που έχετε, γιατί τώρα είπατε ότι πρέπει να συμφωνώ μαζί σας. Αλλά για να μας πείτε ποιες μελέτες και ποια έργα προβλέπετε να γίνουν στον προϋπολογισμό. Πάλι σε άλλη αίθουσα ήμουν, τόσο ώρα δεν διάβαζα. Μία έκθεση. Είναι έκθεση. Η έκθεση είναι όλα. Καθόλου. Είναι από την ώρα. Προγραμματισμού και πληροφορικής. Καθόμενες ιδέα. Προχωράμε του προγραμματισμού και δήμαρχες τις παρατηρήσεις. Okay.
Η ανάπτυξη και εφαρμογή πιλωτικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Τίνο προφανώς αφορά το έργο του πύργου, το 13-23-0022. Τι αφορά αυτό το έργο, 13. Γιατί βλέπω ότι είχε πέρυσι 7.000, δεν είχε καμία κίνηση, δεν πληρώθηκε και το έργο δεν είχε καταξήξει. Τι αφορά αυτό το έργο, είναι στην. Ποια σελίδα, Τέσσερα. Σελίδα, δεν ξέρω, μάλιστα σελίδα. Τέσσερα το δεύτερο. Δεν είναι παρεξήγηση η ηλικία αυτό. Ρωτάω, υπήρχε πέρυσι. Δεν έχω την εισηγητική ο κ. Προδίδα. Δεν έχω την εισηγητική εγώ. Εγώ ρωτάω το εξής. Υπήρχε πέρυσι ένα που λέει ανάπτυξη και εφαρμογή του ελληνικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών απορριμμάτων στην Τίνο. Με 7.000 πέρυσι. Προφανώς είναι ένα έργο το οποίο φέτος δεν πληρώθηκε τίποτα. Πέρυσι από ό,τι βλέπω δεν είχε κίνηση και φέτος δεν ξαναμπήκε. Ρωτάω τι είναι. Δεν συνήθω τόσο στην εισηγητική αυτή η ανακύκλωση από ό,τι καταλαβαίνω είναι. Αλλά σε αυτό που, σε αυτό που έχω στα χέρια μου, σε έσοδα αυτά που περνάμε σήμερα, δεν υπάρχει. Οπότε. Μα εγώ τι περνάμε σήμερα, έχω προϋπολογισμό εσόδα του που πήρα αυτή την από εσά. Δεν υπάρχει. Όχι, αυτό εδώ είναι εισηγητική. Α, γι' αυτό κάνω τόσε ερωτήσει. Α, με συγχωρείτε. Πραγματικά έλεγα. Γιατί τα έχει εδώ πέρα δεν υπάρχει μόνο τίτλο. Τα έχει ιδεολογήσει. Ξέρω ότι την έχω διαβάσει. Α, δεν το λέω ειρωνικά, γι' αυτό. Αλλά ρωτάω, δηλαδή εκεί αφήσαμε ένα πρόγραμμα, πήγε χαμένο, δεν λειτουργήσε και αφήσαμε και 7.000 χωρίς να τα εκμεταλλευτούμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Η εκτίμηση δεν είναι. Τι δημιουργεί, εδώ το δείχνει πραγματικά η. Το δείχνει πραγματικά η. Τώρα μην μιλάμε για ανακύκλωση. Η παρούσα δημοτική αρχή έχει ρίξει ιδιαίτερη ευαισθησία, κύριε Πλωτηρά, στο θέμα τη ανακύκλωση. Η Κισέπη είπε δεν σα προλαβαίνουν και είστε δύο χρόνια. Αν ήσασταν εδώ την προηγούμενη φορά και ακούγατε τον κύριο Μπελασούδα, καταλαβαίνετε πολλά. Έχουμε δει το τι ανακύκλωση κάνουμε και το είδαμε και στο Κοσίνη την ανακύκλωση. Λοιπόν, στο Κοσίνη είπαν σύνυπτα. Πάμε στα έξοδα. Δημιουργία, το 61-17-307, δημιουργία και διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου. Τι είναι, τι προβλέπετε δηλαδή να γίνει αυτό. 61-17-307. Και ακριβώς και το από κάτω, 61-17-308, δημιουργία πλατφόρμας βελτιωποίησης σχέσης δημόσιου πολίτη. Είναι δημιουργία, κύριε Γιάννη, θα τα λέω καλά. Είναι δημιουργία περιεχομένου στοχευμένα για την ανάδειξη των τουριστικών προϊόντων, συμβουλευτικές υπηρεσίες. Θα τα αναλύσουμε στην πορεία. Στην πορεία, ναι. Κύριε Σουσαγγίζη, παρόν. Πώς είπα. Θα τα αναλύσουμε στην πορεία. Γράψτε. Ο 61-42. 3-0-1, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 24.000 για την εφαρμογή του καμιλινού προστασίας δεδομένων στο Δήμο. Ναι, θα σας πω κύριε Κοντιρά. Τον είχαμε περάσει με αναμόρφωση. Ήταν σχετικά με τον κανονισμό αυτόν που έφερε προστασία δεδομένων, που ήταν επιταγή της κοινοτικής νομοθεσίας. Τον αφήσαμε αδιάθετο, δεν τον απορροφήσαμε, γιατί συνεχώς οι εταιρείες όσο περνάει ο καιρός κάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις, οπότε το βάλαμε στο νέο έτος για να πετύχουμε πολύ μεγαλύτερη έκπτωση. Υπηρεσίες συμβούλου στην κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος διαρκείας της ακίνητης περιουσίας. Άλλες 24.800. Ναι, το έχουμε αναθέσει αυτό. Θυμάστε, το είχαμε περάσει με αναμόρφωση. Ήταν από τις πρώτες αναμορφώσεις. Παρέμεινε αδιάθετο, γι' αυτό είναι συνεχιζόμενο. Το είχαμε αναλύσει την πρώτη μας αναμόρφωση.
παρακαλώ. Δεν έχει να πείτε κάτι άλλο. Όχι, έχει περάσει κατά πλειοψηφία στην πρώτη αναμόρφωση αυτό. Πότε δεν έχει περάσει. Είναι συνεχιζόμενο. Συνεχιζόμενο ένα έργο όταν έχει. Πάνω συνεχιζόμενα έργα. Εννοώ συνεχιζόμενο. Υπάρχει δηλαδή πίστοση πολυετία. Όχι. Όχι συνεχιζόμενο. Σαν κωδικό εννοώ. Σαν κωδικό. Όπως το είδε και η Πρωτηράτη, ήταν συνεχιζόμενος κωδικός και οι υπηρεσίες βελτιστοποίησης. Δύο λεπτά, είπα σου. Τότε γιατί δεν είναι και συνεχιζόμενος ο κωδικός εμπειρογνωμοσύνη για το σχεδιασμό προγράμματος εφαρμοσμένων έξυπνων. Όχι, αυτό έχει βγει αυτό. Ναι, γιατί δεν είναι συνεχιζόμενο αυτό και το άλλο. Έχει βγει. Μα όχι, αυτό ήταν λάθος. Ήταν λάθος το κωδικό, δεν το είχαμε βάλει ποτέ αυτό. Ναι, το είχατε βάλει. Όχι. Ήταν λάθος που έτσι δεν είναι και λάθος. Συγγνώμη, γράψατε λάθος ένα κωδικό που δεν υπάρχει, να καταλάβω τι γίνεται. Ναι, τα λεφτά αυτά έχουν πάει στα λεφτά στην τεχνική υποστήριξη για τις χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα. Ο Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης Προβολής. Κύριε Κοντιγιά, το έχουμε ξαναπεί αυτό για την άλλη φορά, αν θυμάστε, πάλι τα ίδια λέγαμε. Ένα τουριστικό θαύμα θέλει τεχνοκράτες, έτσι. Δηλαδή δεν πάμε σε τυχαίους. Η διαχείριση αυτή γίνεται στον πρόεδρο του FTC Group, ο οποίος είναι τον κύριο Νότι Μαρτάκη, ο οποίος προσκαλείται από πανεπιστήμια, χώρα και διεθνή, θεωρείται γκουρού στα θέματα του τουρισμού. Πώς νομίζετε ότι αυτό το τουριστικό θαύμα θα γίνει, με προχειρότητες. Αν θυμάσαι. Δεν ξέρω τι είναι από τον τουρισμό, μετά 10.000. Την άλλη φορά που λέγατε το 1.100 ότι δεν ξέραμε πού πήγαν εμένα και τον κύριο Προϊστάρων, εκεί πήγαν. Από τα 640. Βλέπετε, δεν τα απορροφήσαμε όλα. Φέτος το κάνετε 12. Εκτίμηση είναι. Και πέρυσι το κάναμε 6,5 και δώσαμε μόνο ένα. Δεν τα απορροφούμε όλα. Εκτιμούμε, προβλέπουμε. Okay. Η διαφήμιση σε μήνυ ψηλολιπές δράσεις, πρότυπες και προβολής. Το από 10 γίνεται 14, έχουμε κάτι συγκεκριμένο ή είναι πάλι η εκτίμηση. Ναι, βέβαια. Για δελικιανή. Μετά, αναλύοντας το πλάνο τουριστικής προβολής, μπορεί να. Σου λέω, δεν πειράζει. Και η τουριστική προβολή είναι και οι δημοσίες σχέσεις. Κυρία Δελικιανή, δεν πειράζει. Ο 64-34 λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. Να εξηγήσουμε γιατί κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Το μισή ανεβαίνει φοβερά. Αν δείτε το ταμιακό απολογισμό, δεν έχουν απορροφηθεί όλα. Αφήστε με να καταλήξω. Αφήστε κάνω ερωτήσεις γιατί θέλω να καταλήξω κάπου. Λοιπόν, εσείς τώρα αυτή τη στιγμή, αυτή την αίσθηση ότι εσείς θα βάζετε ό,τι θέλετε, έχετε βάλει 150.000 σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και το Δημοτικό Συμβούλιο θα λέτε δεν ξέρετε και δεν λέτε τι είναι. Σας το είπα και την άλλη φορά. Τα χρήματα που διαχειρίζεστε, δεν σας είπα να μην κάνω. Είναι εκτιμήσεις και είναι και κινήσεις που μπορεί να συμφωνούμε κι εμείς. Το θέμα είναι όμως ότι δεν διαχειριζόσαστε δικά σας χρήματα. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Επομένως, όταν ρωτάμε κάτι, γιατί βάζετε 10.000, εγώ να σας διαβάσω ότι έχετε βάλει για συμβουλευτικές υπηρεσίες, έχετε πάρει όλους τους συμβούλους όσους δικαιούσαστε. Όχι όλους. Τρεις έχετε πάρει. Όχι όλους. Τέσσερις δικαιούμε. Αν θυμάστε, ήμουνα. Όχι, δεν είμαι όπω θέλετε. Ήμουνα για τουλάχιστον ένα οχτάμινο με έναν. Με έναν μόνο. Μα εσείς είσαστε η δημοτική αρχή που κατηγορούσατε εμάς γιατί είχαμε συμβούλους δύο. Θα σας πω έτσι. Και τώρα έχετε πάρει. Γιατί εμείς βάζετε 150.000 σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και το πρόβλημά μου δεν είναι ότι ίσως χρειάζονται, αλλά δεν μπορεί να γίνεται αυτό όταν σε όλο τον κόσμο, σε όλο δεν υπάρχει άνθρωπος που αν με σταματάει και μου λέει χρωστάει ο Δήμος. Η άλλη ερώτηση που θα πρέπει να καταλήξουμε είναι: μπορείτε σήμερα στον προϋπολογισμό να πείτε τι προστάει πραγματικά ο Δήμος? Όχι σε αυτά που έχετε τιμολογημένα, σε αυτά που έχετε αμη τιμολογημένα. Δεν έχετε δυνατότητα να πάρετε άτομο στη ζημιά γιατί δεν έχετε τι προστάνε. Ήδη από τέτοια μου τα λέτε. Δεν είναι πράγματα που τα λέω εγώ. Δεν μπορούμε να ψωνίσουμε σε καταστήματα γιατί τι προστάνε. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τη ρολή γιατί μπορείτε να πείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον προϋπολογισμό εδώ, τι χρωστάει ο Δήμος.
Λοιπόν, έχω δεκάδες γραμμένους, αλλά αν μου αφήσετε... Θέλετε να σας πω, επιχειρηματίες με ποσά. Αν μου αφήσετε... Μα θέλετε λίγο. Επομένως, να τελειώσω τις ερωτήσεις. Ωραία. Και γι' αυτό κάνω τις ερωτήσεις, να καταλάβετε τι γίνεται. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να απαντάτε τι θα κάνουμε δημόσια... Τι, ποιος σας είπε ότι θα κάνετε δημόσιες σχέσεις. Δημόσιες σχέσεις θα κάνει το νησί και ο Δήμος και χρειάζονται αυτές που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι αυτές που θέλετε εσείς. Συμφωνούμε το ότι μην. Λοιπόν, τώρα. Τι θα μα σκεφτείτε με τι ερωτήσει. Η κλήρωση του 2020 θα μιζεριάζεται για δαπάνε δημοσίων σχέσεων 10.000 ευρώ, οι οποίε και πέρυσι το ίδιο κάνατε, και ούτε οι μισέ δεν διατέθηκαν. Είναι σαν λέω εκτιμήσει, προβλέψει. Δεν σημαίνει να απορροφήσουμε όλα. Όταν έχουν αυξηθεί. Και όλε αυτέ οι εκλογικέ υπηρεσίε, όπω είδατε, οι κωδικοί συνεχίζονται, δεν απορροφήθηκαν. Μην. Συνεχίζω τι ερωτήσει. Έγινε σε συνεδρίαση τη. Του Σφαγείου, αν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότηση τη επιχείρηση του Σφαγείου, εξετάστηκε αυτό. Το ψάχνουμε, ναι, έχουμε αύριο, έρχονται αύριο οι εργοτέλειπτε, έχουμε αύριο 12 η ώρα ραντεβού. Σε το θέμα αυτό. Okay. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο η επιχείρηση Σφαγείου Λεωτριβίου με πολύ κόπο δημιουργήθηκε. Ξεπεράσαμε πολλά ζητήματα τότε για να έχει προσφέρει πάρα πολλά στο νησί. Ιδιαίτερα στο Λεωτριβίου και στο Σφαγείο, δεν θεωρώ ότι πρέπει με ελαφρά την καρδιά να την οδηγήσουμε εκεί που οδηγείται σήμερα. Όχι βέβαια. Γιατί εκεί οδηγείται. Επομένως, θεωρώ ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ο Δήμος δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση. Πρέπει να προστατεύσει τους παραγωγούς, τους κρεοπόνες. Είναι ένα δάνειο το οποίο έχει υπογραφεί από εσάς ως τότε Δήμαρχο Εξοχούργου. Η συνέχεια είναι συνεχιζόμενη και βέβαια θα κάνουμε ό,τι περνάει στο χέρι μας για να σωθεί το σφαγείο του Λεωτριβίου. Το συζητώ. Να ρωτήσω κάτι στην υπηρεσία μας. Αμοιβή ορκωτών ονειστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων. Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων χρήση έτου 17 και αποτύπωση οικονομικών συναλλαγωγών. Αμοιβέ λογιστών για την κρίση του προγραμματικού συστήματο 2016-17. Στι αμοιβέ λογιστών ρωτάω και λέω και είναι και σημαντικά ποσά. 44, 25 και περίπου 9. Τι ανάγκες έχει η υπηρεσία σαν υπηρεσία σε εξωτερικούς συνεργάτες και πόσα από αυτά θα μπορούσαν να γίνουν από την υπηρεσία. Η αμοιβή ορκωτών δεν είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας. Εν τους άλλους δηλαδή πρέπει να ελεγχθεί από ορκωτό λογιστή. Ο ένας δικός. Ο ένας κωδικός. Αυτά τα λέμε. Ο ένα. Ο δύο και ο τρία κωδικοί. Θα μπορούσε να γίνει από την υπηρεσία αν υπήρχε λογιστής αλφα τάξης στο Δήμο. Να υπηρετεί λογιστής υπάλληλος, δηλαδή μόνιμος υπάλληλος με πτυχίο λογιστή αλφα τάξης. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κανένα. Και αναθέτουμε σε εξωτερικό συνεργάτη. Λογικά όμως, εγώ το βλέπω μελλοντικά ότι ίσως πρέπει ο Δήμος να... Γιατί με τα χρήματα που δίνουμε θα καλυπτώνται ένα μισθό ενός υπάλληλου, δεν είναι. Ένας υπάλληλος, ναι, νομίζω ότι αν έκανε μόνο αυτή τη δουλειά θα ήταν παντοδοτικός. Επομένως, στο τμήμα προγραμματισμού τότε πρέπει, όσο αφορά το προσωπικό, πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα η πρόσληψη λογιστού αλφα τάξης. Όπως επίσης, δαπάνες καθαρισμού εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτηρίων. Έχουμε διαγράψει το θέμα, πάμε σε ιδιωτική εταιρεία πλέον. Μας απασχολεί το θέμα να πάρουμε προσωπικό ή όχι. Ή δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Σαφέστατα και θέλουμε. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις από την κεντρική διοίκηση. Το συζητάμε με την κυρία Καλογερά. Αυτό προς τη στιγμή είναι η μόνη λύση που βρέθηκε για να μην είναι το Δημαρχείο καθάριση. Προφανώς ότι κάτι αναφέρατε για γεωπάρκο. Ναι. Πάλι τώρα το βλέπω όμως σαν συμβουλευτικές υπηρεσίες. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι. Θα δώσω την πάση στην κυρία. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Πρόσφατα συμμετείχαμε με τον Τάσο τον Βιδάλη σε μια δράση που έγινε στη Σύρο. Όπου υπάρχει μια σκέψη για να γίνει γεωπάρκο κεντρικών κυκλάδων. Βέβαια αυτό είναι ένα επόμενο βήμα. Προς το παρόν μπορούμε να ασχοληθούμε αυτοτελώς με την Δίνο. Ο τίτλος αυτός υπάρχει προκειμένου να γίνει μια μελέτη
για να μπορέσω να ασχοληθώ με την ευρύτερη, με το Βολάξι και την ευρύτερη περιοχή Θαλατάδο και να αξιοποιήσουμε υπάρχοντα πράγματα αλλά και να κάνουμε και καινούργιες δράσεις. Άρα γι' αυτό, επειδή υπάρχει τεχνογνωσία στο Δήμο Ερμούπολης, δανειστήκαμε και τον τίτλο και θα δανειστούμε και τεχνογνωσία και γι' αυτό αναφέρεται έτσι. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Δεν διαφωνώ και θετικό ακούγεται, όμως η απορία είναι το εξής. Τι θα παραλάβει ο Δήμος με τις 15.000, δεν είναι μελέτη αυτό που λέτε τώρα. Συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι μια έκθεση ιδεών που θα καταθέσει κάποιος. Θα υπάρχει, δηλαδή, δεν μήπως για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια χρηματοδότηση, θα πρέπει να έχουμε οικονομικά στοιχεία και γι' αυτό υπάρχει αυτό, θα γίνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Ακριβώς. Οικονομοτεχνική μελέτη και κάτι που να έχει να κάνει με την αναγκαιότητα. Τουλάχιστον με αυτό θα ξεκινήσουμε και θα δούμε στην πορεία τι άλλο θα χρειαστεί. Εγώ θεωρώ ότι ίσως έπρεπε να είναι διαφορετικός ο τίτλος. Συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ξέρετε, σας εξήγησα ότι έχει ήδη δοκιμαστεί αυτή η πρακτική. Οπότε πατάμε σε μια περπατημένη οδό προκειμένου να ολοκληρώσουμε κάτι το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει στη Σύρο. Ο κωδικός 62-62-305, προμήθεια υλικών αναβάθμισης και συντήρησης αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων Πανόρμου, ένας κωδικός, ΔΕΕ Τίνου, δύο δεύτερος κωδικός και Εξομβούργου, τρίτος κωδικός, με σύνθεμα από 24.875.000. Τι προβλέπετε αυτό? Είναι 66-62-305-6-7. Δηλαδή, έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Μην απαντήσετε πάλι ότι δεν θέλετε. Βλέπω 75.000 σπασμένα στα τρία. Γιατί το κάνουμε? Θα πάρουμε κάτι, έχουμε κάτι στο μυαλό, το βάζουμε να καλύψουμε κάτι. Είναι υπερβολικό το ποσό τώρα. 75.000 προμήθεια υλικών, αναβάθμιση και συντήρηση. Και γιατί δεν κάνουμε ένα κωδικό να κάνουμε μια μελέτη? Κύριε Προδυρά, μισό λεπτάκι, για κλείστε το, γιατί... 66-69. Κλείστε το, κλείστε το κανάλι. Ένα λεπτάκι. Σελίδα 11. Νομίζω ότι είναι εντάξει για διδυτό. Για ανοίξτε. Εγώ. Ναι. Εντάξει, εσείς. Ναι, όπως το λέει το όνομά του, σκοπεύουμε να συντηρήσουμε για να αναβαθμίσουμε τις αθλητικές και φορτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις κατατόπους δημοτικές ενότητες, ΔΕ Πανόρμου, ΔΕ Τίνου, ΔΕ Εξομβούργου. Η προμήθεια υλικών θα έχει και εργασία, απλώς η προμήθεια, επειδή θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, είναι μια μεικτή σύμβαση, ώστε να συντηρηθούν και αναβαθμιστούν οι υλικές και υποδικές εγκαταστάσεις όλου του νησιού με τα λεφτά αυτά. Αυτή είναι η εκτίμησή μας, αυτή είναι η πρόβλεψή μας. Και δεν κάναμε μια μελέτη με τον ένα τίτλο για όλο το νησί με 75.000. Η ερώτηση δική μου. Και κάναμε την κατάκτηση. Προφανώς για να πάμε σε απευθείας αναθέσεις. Γιατί θα πάει σε διαγωνισμό και θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Όχι, για να πάρουμε μεγαλύτερη έκθεση. Γιατί θα καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Αυτό γίνεται για να πάμε σε απευθείας αναθέσεις, η άποψη δική μου. Δεν ξέρω εγώ, δάσκαλε που δίδασκες. Όχι. Η υπηρεσία συμφωνεί με αυτό? Είναι συμφωνής η υπηρεσία. Δεν αποφασίζει η υπηρεσία. Νόμιμο, είναι 24.000. Όσο αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων, στον κωδικό είχα σημειώσει το εξής, στις 30.000, κάνω τη συνεισήγησή σας ότι εσείς προβλέπετε, δεν σκέφτεστε ότι ο Δήμος πρέπει να αλλάξει το στόλο του όσο αφορά απορριμματοφόρο και με αυτό που έγινε και ότι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι να πάμε σε μίσθωση, έτσι δεν είναι? Μα πάλι είμαστε αδιέψα, δεν το ανέφερα στην εισηγησή μου. Αυτό ρωτάω. Εμένα το όραμά μου είναι να πάρουμε καινούργια απορριμματοφόρο. Δεν το βάζω. Ωραία. Γιατί το σου λέω, κάθε απορριμματοφόρο έχει με κάνει 187.500,
δεν μπορούμε να πάρουμε να συμμετέχουμε σε δημοπρασία των τραπεζών Eurobank και Πυρεών, γιατί θέλουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν έχουμε έσοδα δικά μας εννοώ, κύριε Δημαρχέ. Και μου εισηγήθηκε η υπηρεσία. Είναι αυτό το ξέρει ο κύριος Γκρός, ο κύριος Κλαβιανός, με τον κύριο Τόπρος, η έμπειρη αυτή της καθαριότητας προϊστάμενη και οδηγή, ότι μπορούμε να αγοράσουμε μεταχειρισμένα μέχρι 5 ετών. Όπως πάντα το ισχύει αυτό. Όπως όλο το καλοκαίρι λειτουργήσαμε άψογα με πενταετίας οχήματα του Δήμου Καλλιθέας και του Δήμου Βάρης Βουλιαγμένης, αυτό μου εισηγήθηκα, εγώ ακούω και τις υπηρεσίες. Okay. Επομένως, το σχεδιασμό είναι να πάρουμε μεταχειρισμένα ή να νοικιάσουμε πάλι εδώ στην καθαριότητα της ιδιότητας. Τώρα το άκουγα. Γιατί βλέπω... Και τα δύο. Ξεκάθαρα για τα δύο. Ο 62-62-3-0-2 παροχή περισσότερο για το τεμαχισμό, ο κόδων και ειδικών απορριμμάτων. Ναι. Τι εννοείται τεμαχισμό? Τον είχαμε περάσει και στην προηγούμενη αναμόρφωση. Αναμένεται μέρα με τη μέρα. Θα τεμαχιστούν τα ογκώδη απορρίμματα για να μειωθούν. Είναι δοκιμασμένες λύσεις σε όλους τους υπερφορτωμένους κατάδερματοποιητές. Το έχουν ακολουθήσει και άλλοι δήμοι. Και η γειτονική δήμη και ο Δήμος Μικών. Αυτό δηλαδή το κάνετε για πού, για το Χουσίνιε? Αυτά είναι όπου είναι απαραίτητο. Μπορεί να γίνει και στο εκεί που είναι τα ογκώδη, στην Καλονή. Όπου θεωρείται απαραίτητο. Γιατί και η Καλονή κάποια στιγμή θα γεμίσει. Πάμε στην υπηρεσία λειτουργίας δερματοποιητής. Μπορεί η υπηρεσία να μου απαντήσει τι πληρώθηκε πέρυσι, σύνολο μέχρι τέλος του χρόνου? 62-62-00-07. Μέχρι σήμερα δηλαδή. 33.600. Ορίστε. 33.600. Και έχει κλείσει ο χρόνος? Έχει κλείσει παλιά σύμβαση. Η οποία ήταν μέχρι τον Αύγουστο, δεν κάνω λάθος, δεν ήταν? Δεν θυμάμαι, νομίζω. Μάλιστα, το ερώτημά μου, κύριε Δήμαρχε, είναι σε αυτό, τι γίνεται σε αυτή την... Δηλαδή, μην μου πείτε πάλι ότι είμαστε εκτός θέματος, που ψηφίζουμε ένα προϋπολογισμό. Σήμερα δένονται πάλι τα... δεν παίρνω στο θέμα. Σήμερα δηλαδή δένονται, ή μάλλον το συζητήσουμε όσο αφορά, γιατί υπάρχει θέμα στην... Στην άλλη συνεδρίαση με την Επιτροπή. Προφανώς θα τοποθετηθούμε εκεί. Όχι, δεν είναι κανονικά. Γι' αυτό και σήμερα έγινε αποκομιδή. Επειδή είχε προβλεπόμενη διακοπή ρεύματος η ΔΕΗ, όπως και στο Ξόφουργο, δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο δερματοποιητής. Αυτό μου είπε ο προϊστάμενος καθαριότητας. Αυτό μου είπε ο προϊστάμενος καθαριότητας. Σας λέω τι μου είπε ο καθαριότητας. Δεύτερη ερώτηση, μια που είμαστε στο Κοσίνι. Έχει γεννήτρια ή δεν έχει? Θέλετε να μου ξέρετε. Έχει γεννήτρια. Επομένως. Κύριε Κροντιρά, ναι, έχει γεννήτρια. Όμως ο κύριος Κλαβιανός μας ενημέρωσε το πρωί, διότι το είδε ο Δήμαρχος ότι ήταν τα απορρίμματα δεν είχαν μαζευτεί. Μας είπε ότι δεν μπορούν να δερματοποιήσουν σήμερα και προκειμένου να μην μαζευτεί όγκος σκουπιδιών και να μείνει έτσι, και επειδή βρέχει, καλό δεν ήταν δυνατόν να μαζέψουν. Πάντως, δερματοποίηση γίνεται. Μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο προϊστάμενος της καθαριότητας. Δεύτερη ερώτηση, μιας και βρισκόμαστε στο Κοσίνι, 73-35-306. Πέρυσι είχαμε βάλει προμήθεια εξοπλισμού πυρόσβεσης για την εγκατάσταση της δερματοποίησης στο Κοσίνι. Δεν το βάλαμε, το βγάλαμε φέτος τελείως. Έχουμε πάρει 2 φωτιές στη συγκεκριμένη περιοχή. Η πυροσβεστική λέει ότι η πυρόσβεση μέσα στο χώρο είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Εμείς η παλιά πυρόσβεση έχει καταστραφεί. Η καινούργια που έχουμε να βάλουμε δεν τη βάζουμε. Αντιθέτως, αφήνουμε να μπαίνουν 2 φωτιές και να φτάνουμε σε σημείο να δίνουμε 45 πέρυσι και 70 και 30 φέτος για να σβήνουμε τις φωτιές. Και το σύστημα πυρόσβεσης που το είχαμε πέρυσι με 25.000, όχι μόνο δεν το τοποθετήσαμε πέρυσι, αλλά φέτος δεν είναι μεταφερόμενος κωδικό να πει φέτος, τουλάχιστον να υπάρχει στον προϋπολογισμό. Να ρωτήσω. Σας είχα ενημερώσει και την προηγούμενη φορά ότι, όπως βλέπετε πάρα πολύ καλά, η πυροσβεστική υπηρεσία, όταν γίνεται φωτιά
στο δερματοποιητή, συνιστά μόνο επικομμάτωση με μηχανήματα έργου. Λοιπόν, σας είχα πει για την προηγούμενη φορά που μου είχατε πει αυτούς τους ισχυρισμούς, ότι ετοιμαζόμαστε για τη μεταβατική περίοδο να βγάλουμε το διαγωνισμό. Στις 5 Νοεμβρίου πήραμε άδεια εγκατάστασης για τη μεταβατική διαχείριση ΑΣΑ Δήμου Τίνου, οπότε ο νέος ανάδοχος θα τοποθετήσει όλο το σύστημα αυτό πυρόσβεσης. Θα τοποθετήσω ο ανάδοχος. Ανάδοχος. Okay. Ναι, θέλουμε να κάνουμε, δεν θέλαμε να κάνουμε τσάμπα έξω, αφού ο διαγωνισμός θα είναι στον αέρα σε λίγους μήνες. Okay. Ξέρω, όπως είδατε κι εσείς που ήρθατε να δείτε την πυρκαγιά που μας παρουσία Δημοτική Αρχή, η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο επικομμάτωση. Ούτε η αφρή, ούτε ό,τι υπήρχε μέσα μπορούσε να ήταν απαγορευτικό να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει όμως, πρέπει να υπάρχει. Αν τοποθετηθεί, αν δεν τοποθετηθεί, θα τα ξαναπούμε. Υπάρχει και μέσα σε αυτό. Προφανώς το 71-12 που έχετε αγοράσει κοπέδες και ναυτικών εκτάσεων, τι αφορά. 91-12. 90.000. Άλλο τα δύο επιδεύματα για τα δύο καμίνια και τις μαρμαριές κόκκινα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Όταν φέρατε τα δύο καμίνια εδώ και κάνατε τη συγκριτική και γιατί το αγοράζουμε, η πρότασή σας ήταν το αγοράζουμε γιατί πληρώνουμε πολύ ψηλά ενίκεια και με το ποσό που θα τα αγοράσουμε θα συμψηφιστεί το ενίκιο και συμφέρει το Δήμο. Πόσο καιρό τώρα το έχετε και πληρώνετε το ενίκιο πάνω από ένα χρόνο. Γιατί το κάνετε αυτό. Δεν είναι ανάγκη τη επιδιότητά μα. Δεν είναι ανάγκη τη επιδιότητά μα. Πού ανάγεται. Δεν έχουν μαζευτεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για να συνταχθούν στο συμβόλαιο του αγοροπολισία. Γιατί, από ποιον δεν έχουν. Συγγνώμη, δεν μπορεί ο Δήμο να. Τι. Από εμά, από του πολιτέ. Βέβαια, έχουν και οι πολιτέ κάποια έγγραφα. Όχι μόνο από εμά. Είναι στο συμβολογραφείο του κυρίου Μωραήτη, γιατί η κυρία Δεδιγιάννη έχει ασυμβίβαστο και. Αναμένουμε, είναι υποσύνταξη. Η ιδεολογία τότε το γιατί τα αγοράζουμε, τώρα έχουμε πληρώσει πάνω από 1,5 χρόνο τα ενίκια. Τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά την ιδεολογία, αλλά όπως σας είπα, ήταν σε λόγους μη οφειλόμενους σε μη παιδιότητά μας. Okay. Και μιας και βρισκόμαστε στο θέμα της, το συγκεκριμένο της καθαριότητας, δεν θεωρείτε ότι έπρεπε να πει ένας οδηγός να ανασυρθεί το αυτοκίνητο του δυστυχήματος. Πριν τελειώσει το μαγνημοσύνη, όχι, γιατί μπορεί να διαταχθεί συμπληρωματική μεταγνωσύνη. Ακόμα δυστυχώς δεν έχει επιβληματική μεταγνωσύνη. Υπάρχει ένας κωδικός, εννοώ στον κωδικό, μέσα στον χρόνο, δεν θα τελειώσει. Στην πρώτη αναμόρφωση, ναι. Okay. Είναι έτοιμά μας και παρακαλώ ότι δεν τιμά να βρίσκεται εκεί, από τη στιγμή που δίνεται η δυνατότητα. Δεν τιμά κανένα φυσικά, αλλά πρέπει να υπακούμε τους νόμους και τους κανόνες. Για κωδικό μιλάω. Ερώτηση πως είναι 62-62-302, παρακολούθηση ποιότητας θαλάσσιου νερού. Υπάρχει ο κωδικός φέτος, υπήρχε και πέρυσι. Αλλά πέρυσι είδα ότι δεν έχει απορροφηθεί ούτε ένα ευρώ. Δεν κάναμε αναλύσεις πέρυσι. Κάναμε αναλύσεις. Δωρεάν. Κάναμε αναλύσεις. Ρωτάω γιατί δεν πληρώσαμε. Πού είστε στην. Στην σελίδα 17, 62-62-302. Στην 25 είσαστε. Στην 17. 17. Εννοώ γιατί δεν έχει πληρωθεί, δεν είναι θέμα προϋπολογισμού. Ναι, αυτό δεν το ξέρω, πάντως έχουν γίνει. Μπορείς να σου πω και το τμήμα και η υπηρεσία είδευσης. Υπάρχει σύμβαση δηλαδή. Νομίζω ναι, υπάρχει με τα μεταλλητικά εργαστήρια δεν έχω. Εγώ βλέπω ότι δεν έχει ούτε δέσμευση υπάρχει, ούτε. Έχει πληρωθεί κάτι. Τώρα. Σήμερα. Πολλά κοντά. Σήμερα πληρώθηκε. Όχι. 62-63-3-0-3 συντήρηση και επισκευή φορητής μονάδας βιολογικής φύτασης ακαθάρτων. Προφανώς αφορά την. Η μονάδα που βρίσκεται στην Καλονία. Ρωτάω, λειτουργεί η μονάδα. Πληρώνουμε 8.000 το χρόνο, προϋπολογίζουμε, φέτος το κάνουμε 5. Γιατί, για να συντηρούμε μία μονάδα η οποία τα λύματα δεν πάνε μέσα. Έχω φωτογραφίες ότι δεν πάνε μέσα τα λύματα. Και το θέσαμε και την προηγούμενη φορά. Το ξαναβάζουμε τώρα,
Αυτή η μονάδα κάνει 25.000. Εμείς την είχαμε πάρει γιατί εμείς σας τη δώσαμε. Συγγνώμη, 75, αν δεν κάνω λάθος. Εάν εσείς δίνετε 8 να τη συντηρήσετε, χωρίς να λειτουργεί, ποιος είναι ο λόγος να την έχουμε. Αυτή τη στιγμή τα λύματα εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες δεν πάνε μέσα. Έχουμε φωτογραφικό υλικό και πληρώνουμε για τη συντήρηση. Γιατί το κάνουμε. Στόχος μας είναι η έθνη λειτουργία, εδώ έχουμε απευθυνθεί αυτή τη φορά σε ειδικό για τη λειτουργία αυτή. Για τη συντήρησή του. Και τόσο χρόνο που πληρώναμε, γιατί πληρώναμε. Γιατί δεν ήταν ειδικό. Σας λέω. Εγώ προσωπικά απευθύνθηκα σε ειδικό. Για τα κάτω μέρη. Και για τα κάτω μέρη και για το βιολογικό του πανόρμου. Για το βιολογικό του πανόρμου, είμαστε το Σεπτέμβριο στον Πάναμο και είπατε ότι είναι η μελέτη έτοιμη. Και βλέπω, σήμερα βλέπω ότι έχουμε πληρώσει μόνο 1.600 ευρώ. Μόνο 1.600 όλο το χρόνο για τη συντήρηση του πανόρμου, μια μονάδα που δεν λειτουργεί στον Πάναμο. Η πρόβλεψή μας, η δική μας και η δυνατότητα του Δήμου να τη λειτουργήσει ήταν έδωσε μόνο 1.600 ευρώ. Βάζουμε 10.000 φέτος. Είπατε εσείς στον Πάντο στο Σεπτέμβριο ότι είναι η μελέτη έτοιμη και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε λύσει το πρόβλημα. Ούτε το πρόβλημα έχει λυθεί, ούτε βλέπω να μας ενδιαφέρει όμως τίποτα. Εκεί ξέρετε ότι και σήμερα που είμαστε στο Πύργο λένε τα λύματα πάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, ούτε είπα ότι είναι έτοιμη, ούτε είπα ότι είναι έτοιμη του χρόνου. Είπα ότι έχω αναθέσει την ελληνική υπηρεσία να δει το θέμα. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή γίνεται η ανάθεση και του υπόλοιπου αδιάθετου ποσού στον ειδικό, τον κύριο Αϊβίνη. Μέλημά μας είναι ο κωδικός αυτός να βρούμε χρήματα. Έχω ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών, έχετε επιχορήσει για το θέμα αυτό. Απλώς έχω δημιουργήσει κωδικό, να έχουμε βάλει κάποια χρήματα, γιατί έχω κάνει τα πάντα για να μου δοθεί έκτακτη επιχορήγηση. Έχω πάει ο ίδιος πριν λίγους μήνες στον Υπουργό Οικονομικών για έκτακτη επιχορήγηση για το θέμα αυτό. Συγγνώμη, για να φτιάξουμε ένα βιολογικό που λειτουργεί, θέλουμε έκτακτη επιχορήγηση. Να συντηρηθεί. Εκεί έχουμε φτάσει δηλαδή. Όχι, δεν μας φτάνουν τα αποδοτικά. Είναι τα αποδοτική υπηρεσία, δεν έχουν φτάσει αυτά ο Δήμος. Οι απαλλακώσεις μας έχουν όλο το καλοκαίρι λιανίσει με βράδυ, χημικό, υλικό, αντίτυπο ηλεκτρικού ρεύματος. Πώς νομίζετε ότι λειτουργεί ένας θεράσιος Δήμος με 32 οικισμούς. Δεν τα λέτε σε μένα. Λοιπόν, να συνεχίσω. Θέλετε να μας ενημερώσετε με τα συστήματα φίλτρα στις νερού, γιατί βλέπω τι πληρώνουμε για τη συντήρησή τους. Πού είμαστε. Αναφέρομαι στα συστήματα 3. Τα μηχανήματα της σύνδεσης. Προφανώς και τα φίλτρα στις γεωτρήσεις. Ό,τι μου εισηγηθεί η υπηρεσία, συντήρηση, όπως το λέει και το όνομα, επισκευή και συντήρηση αυτών των μηχανημάτων, αυτών των συστημάτων, αδειών, ό,τι μου εισηγηθεί η υπηρεσία για μια έμεινη λειτουργία, ειδικά φέτος που ήταν λόγω της ανοβρίας υπερλειτουργούσαν όλα και δεν ξεκουράστηκαν καθόλου, είχαμε αρκετές ζημιές, αρκετές συντηρήσεις, αρκετές επισκευές. Ο κύριος Ζάπας δεν κοιμότανε όλο το καλοκαίρι. Και ούτε ακόμα κοιμάται. Δυστυχώς, ευτυχώς βρέχει τώρα κάπως και. Όσον αφορά την προμήθεια αντιλιών, έχουμε 100.000 σε σύνολο του Δήμου, 30.000 για επισκευές, 140.000 για αντιλίες. Και ρωτάω, τι γίνεται με τις αντιλίες στο Δήμο, 140, και αν θέλετε απολογιστικά, ούτε θα τα πούμε όμως κάποια στιγμή, οι αντιλίες γίνεται το εξής. Όλες οι αναθέσεις είναι σε δύο συγκεκριμένα άτομα, ένα ΡΑΞ, στη μία δίνει προσφορά ο ένας και την παίρνει ο άλλος, και την άλλη δίνει ο άλλος και την παίρνει ο άλλος. Και αν είναι ψέματα, σας λέω, αποδείξτε το ότι λέω ψέματα. Και σας λέω, δίνουμε 140.000 ως Δήμος σε αντιλίες. Ποιος ελέγχει τις αντλίες. Τρίτη ερώτηση. Πού πάνε οι χαλασμένες αντλίες, επισκευάζονται, ποιος τις παίρνει. Έχουμε στην αποθήκη όσες αντλίες έχουμε αλλάξει, που δεν τις έχουμε. Γιατί ρώτησα. Τι γίνονται οι αντλίες. Και ποιος διαπιστώνει τη βλάβη των αντλιών. Αυτός που έχει τη σύμβαση για να τις παρακολουθεί, ο οποίος και προμηθεύει. Είναι εκτιμήσεις και όλα γίνονται βάσει εισηγήσεις των υπηρεσιών. Δεν υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας.
Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει συγκεκριμένη σύμβαση να παρακολουθεί τις αντλίες, ο οποίος λέει ένα χαρτάκι χάλασε η αντλία. Και την άλλη μέρα παίρνουμε προσφορές μόνο από δύο και την παίρνει αυτός που λέει ότι χάλασε, τοποθετεί και την αντλία. Και σαν Δήμο δίνουμε 140.000 και στους υπόλοιπους χρωστάμε. Αν δεν είναι έτσι, διαψεύστε με. Με στοιχεία όμως, γιατί εγώ τα έχω εδώ και θα φέρω και ονόματα. Οκ. Okay. Περιμένω. Σας λέω όλα. Τι όλα. Ξεκινάμε. Από πού. Σας το είπα. Υπάρχουν εισηγήσεις των υπηρεσιών, υπάρχουν ψηφιακά στελέχη. Σας είπα, δεν υπάρχει. Σε κάθε υπηρεσία. Okay, σε κάθε υπηρεσία. Δεν θέλω κάτι παραπάνω, θα καταλάβω. Σε κάθε υπηρεσία. Και τώρα το καινούργιο φρούτο που τρέχει πάρα πολύ, σιδηρουργικές εργασίες. Έχουμε καμιά 50.000, θα κάνουμε φυλακές, τι δίνω. Είναι το καινούργιο φρούτο που κάνουμε τις αναθέσεις τώρα. 50.000 θα κάνουμε φυλακές, σιδηρουργικές εργασίες. Μέχρι πέρυσι θα πάμε και μετά στις μεταφορές κλαδιών. Αλλά πείτε μου για τις 50.000 που βάζουμε, θέλετε να σας πω κωδικούς. Ναι. Συντηρητικές εργασίες είναι 25, 13 και 9. 45, 46. Τους κωδικούς και 63. 13 και 14. Συντηρητικές εργασίες. Και όταν πω, μήπως μπήκαμε σε κανένα πρόγραμμα κατασκευής φυλακών στην Τίνο. Γιατί όλα έχουν και τα όρια τους. Σας είπα, είναι εκτιμήσεις. Είναι εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις κατασκευής φυλακών. Προχωράμε. Είναι εκτιμήσεις. Okay. Δεν θέλω κάτι παραπάνω. Είναι διαφορών καταστάσεων. Σε ένα νησί με 62 οικισμούς, τώρα τι κάνετε. Τι θα κάνουμε. Μα δημιουργείται εντυπώσεις. Δημιουργείται εντυπώσεις. Συνεχώς. Δεν πειράζει. Συνεχίζω. Χρήση ανυψωτικού μηχανήματος. 11.000. Ανυψωτικού μηχανήματος, μόνο αυτό αφορά τα κλαδιά. Και άλλα 11 για να αλλάξουμε τους κολλητούς. Δεν παίρνουμε ένα μηχάνημα. Αυτό δεν έκανα. Καλά, το φόρο. Αυτό δεν έκανα. Αυτό πήραμε γιατί βάλαμε στο προϊόν. Προμήθεια. Ακόμα δεν έχει γίνει. Δεν έχει έρθει. Γιατί βάλαμε. Δεν έκανα προμήθεια να το κάνει μια μέρα το φόρο εγχείρηματος. 65.000 για μεταφορές κλαδιών. Τις οποίες τις πληρώσατε και πέρυσι 65.000 για να δείτε τι διαχείριση κάνετε. Θέλετε να σας πω ποιος πήρε τα κλαδιά τις μεταφορές. Προτιμότερο να μην το πω. Γιατί πρέπει αυτοί που παίρνουν τις μεταφορές κλαδιών να υπάρχει και μια, υπάρχει ένα ηθικό πλεονέκτημα, πιστεύω, σε όσους ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν πρέπει να χαθεί. Γιατί πει, εγώ δεν καταλαβαίνω τι πάντα. Κοιτάξτε σε ποιους κάνατε τις αναθέσεις. Εσείς πληροφορείστε. Εσείς υπογράφετε. Εγώ ξέρω που έχω κάνει. Εσείς. Εσείς γιατί είσαι συμβηλικός. Σας βλέπω ότι το κάνετε και στην. Και ξανά συνεχίζετε. Κλαδιά είναι κάθε χρόνο. Μεγαλώνουν κάθε χρόνο οι ίδιες ανάγκες. Κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα λέτε. Κάθε χρόνο οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή πρέπει να του παντρευτείτε. Και στον Δήμαρχο Σίμων Πανό, copy paste, δηλαδή αν δούμε ένα προϋπολογισμό, λέτε κάθε χρόνο τα ίδια. Τι σπαθίζει. Συγγνώμη, όταν βάζετε 70.000 μεταφορές στην Τίνο για κλαδιά. Μα είναι εκτιμήσεις. Είναι εκτιμήσεις. Μα τα πληρώνετε φέτος, τα πληρώνετε. Μα είναι εκτιμήσεις. Μα το κλάδεμα που έγινε φέτος δεν έγινε τόσα χρόνια. Θα ξακλαδέψουμε και του χρόνου. Ναι, και κλαδέψουμε. Όταν το δείτε στο τέλος του χρόνου. Επί τόνου με ενημερώσω. Μάλιστα, προχωράμε. Κάθε μέρα κλαδεύουμε και σωριδό κλαδιά. Μπορεί να κλαδέψουμε και την πίνδο. Εγώ τελείωσα τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος συνάδελφος. Κύριε Φανταμόνη, το λόγο. Ήταν 66-61-0002 με υλικά συντήρηση και επισκευή κτηρίων για την ΔΕ Εξαμβούργου. Και το προηγούμενο χρόνο αυτό δεν είχε 3.000 τριβιδάς κτηρίων και τώρα βάζουμε 70.000. Προβλέπετε κάτι εκεί. 66, ποτέ είπατε. 66-61. 66-61-0002. Ναι. Πού βλέπετε, από το μάπη έκανε 70. Ναι, θα σας πω.
Στο τεχνικό πρόγραμμα, όλες οι σχεδόν οι κοινότητες ζητήσανε τη συντήρηση, σε κάθε κοινότητα ζητούσε τη συντήρηση των δημοτικών κτηρίων. Οπότε, για να είναι πιο ευέλικτο και πιο ταχύτητο, εκτίμησα να γίνει για την Πίνο και για τον Πάνορμο σε όλες τις απευθείας ανάθεσης, για τον κτίριο του Δέξιου Βόλου να γίνει διαγωνισμός, που είναι περισσότερες οι κοινότητες. Θα είναι προμήθεια και εργασία. Στην ουσία θα είναι... Για τα σχολικά κτίρια. Όχι, για τα δημοτικά κτίρια. Α, τα δημοτικά. Τα κοινοτικά γραφεία, όλα αυτά τα... Τα ιατρία, όλα αυτά. Okay. Κάποιος άλλος συνάδελφος, κάποια ερώτηση. Εκτός την πρόβλεψη για την πυρασφάλεια, υπάρχει κάποια άλλη πρόβλεψη για το χώρο εκεί. Είπατε ότι γίνεται η μελέτη και θα ήθελα να μας ενημερώσετε αν μέσα στη μελέτη υπάρχει κάποια άλλη πρόβλεψη όσον αφορά την περίφραξη του χώρου, που δεν υπάρχει καν περίφραξη και στη φωτιά που πήγατε θα είδατε το χάλι που είναι τα γύρω κτήματα της περιοχής και νομίζω, επειδή δεν βλέπω στον προϋπολογισμό ούτε ένα κωδικό, θα ήθελα να μας ενημερώσετε τι θα γίνει με αυτό. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, επειδή πάλι δεν βλέπω κάποιο κωδικό μέσα στον προϋπολογισμό όσον αφορά το χώρο εκεί, σας είχα πει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αν γίνει ένα πολύ αψί νερό, τα σκουπίδια θα πάνε στη θάλασσα. Με τη φωτιά δεν είδα να κάνετε κάτι για το ποταμάκι που υπάρχει εκεί, ένα ριάκι που αυτό, η εκτίμησή μου είναι ότι όταν βρέξει πάρα πολύ φουσκόνιο. Και θα πάει και το κτήμα κάτω. Νομίζω ότι μία πρόβλεψη δεν βλέπω στον προϋπολογισμό τίποτα. Αυτό όσον αφορά το δηματοποιητή. Κάτι που αφορά αυτό που εξαγγείλατε για τις απαλατώσεις, μας κάνατε μία εξαγγελία ότι θα φέρετε τρεις απαλατώσεις στην Πίνο. Μία έχετε βάλει 250.000 από ό,τι είδα και στον προϋπολογισμό και με το πρόγραμμα Φιλόδημος άλλες 2.000. Mm-hmm. Θα μπορούσατε να μας πείτε πού θα τις τοποθετήσετε. Στην ουσία δεν θα είναι... Θα τελειώσω. Ναι. Θα ήθελα να μάθουμε πού θα τοποθετήσετε αυτές τις τρεις μονάδες χιλίων κυβικών. Και κατά δεύτερο, επειδή η ανταποδοτικότητα στην ίδρυυση την είδα ότι είμαστε ίσια βάρκα, ίσια νερά, είπατε στον κύριο Ζάρφα προηγουμένως ότι έχετε προβλέψει. Τι έχετε προβλέψει, εφόσον δεν υπάρχει μέσα στον προϋπολογισμό όσον αφορά τη μεταφορά του νερού από τις απαλατώσεις στις Δεξαμενές, γιατί η αγωγή είναι δύο συγκεκριμένη, η χωρητικότητα των αγωγών είναι συγκεκριμένη και δεν μπορούμε να μεταφέρουμε όσα κυβικά θέλουμε. Μεταφέρουμε συγκεκριμένα κυβικά. Τι θα γίνει με τα πηγάδια στη θάλασσα για να μπορούμε να πάρουμε θαλάσσιο νερό, με μοτέρ και αυτά, και τι θα γίνει με τις υφιστάμενες δεξαμενές στον χώρο που θα το κάνετε. Αυτό είναι μια ερώτηση που κάνω. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, νομίζω κατά τη γνώμη μου, ότι θα έπρεπε να ξανασκεφτείτε τι μονάδες αθαλατώσεων θα πάρουμε και το πρόβλημα βρίσκεται και σε περιοχές εκτός της πόλεως Ιστίνου και συγκεκριμένα η περιοχή που υπάρχει πρόβλημα σοβαρό είναι η Καρδιανή και μια καινούργια περιοχή που αναπτύσσεται είναι Άγιος Ρωμανός και Βουρνή, η οποία δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε χιλιάρα εκεί, ούτε στη μία ούτε στην άλλη, θα μπορούσαν να μπουν κάλλιστα δύο μικρές. Αλλά για να μπουν και οι δύο μικρές θα έπρεπε να υπάρχουν και τα υποέργα αυτού του έργου. Στον προϋπολογισμό δεν βλέπουμε τίποτα. Μάλλον απλά μας αναφέρετε κάτι χωρίς να υπάρχει ο ανάλογος προγραμματισμός για να γίνουν όλα αυτά. Θα ήθελα να μας απαντήσετε σε αυτό, είναι μια τοποθέτηση που θα ήθελα απάντηση συγκεκριμένη. Δηλαδή, εσείς δεν χαιρετίζετε τα φοβερά μας τα ανακλαστικά και την πρόληψή μας για την θωράκιση του νησιού, έτσι.
Να σας θυμίσω... Ήθελα να μου απαντήσετε, θα σας απαντήσω. Η διαφοράκηση του νησιού, αγαπητέ κύριε Δημήτρη, δεν είναι να κάνουμε στην κύριε, συγγνώμη κύριε, θα κάναμε τις ερωτήσεις. Όχι, κάτω, θα σας το πέρα. Χαμογελούσε ότι κυρωνεύασα από τη Δημοτική Αρχή και εμένα ότι θα έρθουν κάποια στιγμή το 1,125 για το χιτί. Έτσι το κάνανε. Λοιπόν, δεύτερο. Για το χιτί, το 1,125. Λέγατε ότι είναι όνειρα θερινής νυχτός. Δεύτερο. Τη μελέτη αυτή, μπήκανε σήμερα 340.000, ετοιμάστε ο διαγωνισμός, μην ανησυχείτε. Τη μελέτη αυτή και την προμήθεια της αφαλάτωσης, δεν την έκανα εγώ. Δεν έκανε το γραφείο Δημάρχου. Εγώ είπα ότι πρέπει να θωρακίσουμε το νησί. Ο τουρισμός ανεβαίνει όλο ένα συνεχώς. Δεν πρέπει να μείνουμε στάσιμο. Και έκανε μια ωραιότατη μελέτη, η οποία πέρασε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή Ιώτης και την κηρύξης, από τον κύριο Σγουρό με την κυρία Καβούδη. Όλα τη μελέτη. Ποιο είναι το πλάνο μας. Λοιπόν, θα σας πω, μα αφήστε με. Ναι, εντάξει, αφήστε με. Λοιπόν, το πλάνο μας είναι να θωρακιστεί η Τίνος. Το πλάνο μας είναι να χρηματοδοτηθεί για να εξασφαλίσουμε επαρκή ποσότητα και ποιότητα ύδατος. Λοιπόν, πώς το κάνουμε αυτό, μειώνοντας την κατανάλωση, να αντικαταστήσουμε το εσωτερικό δίκτυο. Ετηθήκαμε πριν λίγους μήνες και προχωράει καλά η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου πολεοστήνου που προϋπολογίζουν 525.000 ευρώ. Μετά, για να μην έχουμε... Για να ανταποκριθούμε σε ολοένα ξανόμενες ανάγκες του τουριστικού κύματος, έτσι, και να μην χάσουμε με αυτά που αποκτήσαμε με πολύ μεγάλο κόπο, έτσι, αυτή την υψηλή πλέον φήμη του νησιού μας, μίλησα με τις τεχνικές υπηρεσίες και με το Υπουργείο Εσωτερικών και μπορούμε ακόμα να εντάξουμε και δύο μονάδες αφαλάτωσης 1.000 κυβικών η καθεμία. Προϋπολογισμός 868.000. Αλλά. Όπως ξέρετε, υποβάλαμε την πρόταση για χρηματοδότηση. Έτσι. Αυτή μπορεί να έρθει σε ένα μήνα, μπορεί σε δύο, μπορεί και σε έξι. Εμείς θέλουμε να προλάβουμε την τουριστική αυτή σεζόν. Οπότε τι κάναμε, έχοντας την πάντα τα 250.000, που όπως ξέρετε είχα ζητήσει από την Υπουργείο Εσωτερικών και μας είχε χορηγήσει ο κύριος Κουρλέτης, κάνουμε μία προμήθεια νέας αφαλάτωσης, την οποία αυτή την αφαλάτωση δεν θα είναι τρεις, δύο θα είναι. Όταν με το καλό. Ενταχθείς ο φιλόδημο, θα την εντάξουν εκεί. Ενεργούμε προληπτικά. Ενεργούμε για το θέμα του νερού με άκρα επιμέλεια. Με άκρα επιμέλεια. Και αυτό εδώ πέρα σήμερα πρέπει να χαιρετιστεί από όλους. Και να μην πούμε σε νεκροπολιτική και να ρωτάμε ένα μήλο. Πραγματικά σας το λέω αυτό, με όλο το σεβασμό που τρέχω, κύριε Ζαλιώνη, ξέρω ότι εσείς έχετε κάνει πάρα πολλά για την ίδρυψη. Το ξέρω από τους υπαλλήλους, το εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά περίμενα εσείς, ειδικά που έχετε αυτή την ευαισθησία για την ίδρυψη, ότι σήμερα αυτό το χαιρετίσετε με μεγάλη θέρμη. Μα δεν σας είπα κάτι κακό εγώ. Σας είπα για τα συνοδά έργα. Αυτά θα σας φωνάξω την κυρία Καβού να σας τα πει. Πώς θα γίνουν αυτά. Αυτά θα σας φωνάξω την κυρία Καβού. Εδώ έχει μια μελέτη, σας τη δώσω να τη μελετήσετε. Η μελέτη είναι προμήθεια. Έχω προγραμματιστεί όλα τα συνοδά έργα που πρέπει να γίνουν. Ναι, τέχει, θα τοποθετηθούν αυτά. Η τεχνική υπηρεσία τέχει βάλει στο μυαλό της. Δεν σας είπα ότι πρέπει να γίνει. Δεν σας είπα εκεί που είναι ήδη αφαλατώσεις. Είπα η συγκεκριμένη δυναμικότητα. Εκεί που είναι ήδη αφαλατώσεις. Όσον αφορά μικρότερα έργα, μικρότερες αφαλατώσεις, ναι, έχετε δίκιο. Και όραμά μας είναι και στη Βουρνή, 180 κυβικών και στην Καρδιανή, που είναι, τεχνικά είναι λίγο δύσκολο, αλλά τίποτα δεν είναι αδύνατο, και στον πάνω μου, για κάποια, στο λιμάνι του Πανόρμου, μέχρι να ολοκληρωθούν τα εξωτερικά έργα ζωδεμένης δημοπού. Και κάποια στιγμή και όνειρό μας είναι να πηγαίνει στον υποσταθμό της Παχιά μου, για να καλύπτει την πολιτεία πλέον της Αγίας Βαρβάρας και Πόρτο, που το καλοκαίρι δαπανάει 700-800 κυβικά ένα ημέρα. Έχουμε όραμα στα Δημοτική Αρχή, προσπαθούμε να το υλοποιήσουμε για το καλό του νησιού όσον αφορά θέμα νερό και σκουπίδια. Παρακαλώ, θέλω τη συμβουλή σας. Τη συμβουλή σας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, είναι αυτονόητο. Δεν απαντήσατε σε αυτό που σας ρωτήσατε. Εγώ έδωσα εντολή ότι θέλω να θωρακιστεί το νησί, θέλω αφαλατώσεις. Τώρα πού, πότε, πώς θα συνδεθούν ή όχι, δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν είμαι ούτε μηχανολόγος μηχανικός, ούτε τεχνολόγος μηχανολόγος. Εγώ το καθήκον μου το κάνω. Θέλω να γίνει αυτό, θέλω να θωρακιστεί το νησί, δεν έχουμε λεφτά, θα φέρω λεφτά.
Παρακαλώ, αξιοποιήστε τα. Αυτό κάνει ένας δήμαρχος, έτσι διοικείται ένας τόπος. Κύριος Κορνάρος, κύριε στο λόγο. Κύριοι συνάδελφοι και κύριε Δήμαρχε, είναι μια περίοδος ιδιαίτερη και που ψηφίζουμε του προϋπολογισμού, διότι μπαίνουμε σε μια χρονιά η οποία είναι χρονιά εκλογών. Αυτό το οποίο ήθελα να πω όσο αφορά τον προϋπολογισμό και να ρωτήσω τα παιδιά της υπηρεσίας οικονομικής, είναι ότι αν έχω καταλάβει καλά τον Κλεισθένη, από την 1η Ιανουαρίου του 2019 επανερχόμαστε σε μία μορφή πρώην κοινοτήτων. Όπου οι πρώην κοινότητες θα έχουν δικούς τους προϋπολογισμούς. Όταν γίνει η αλλαγή της Δημοτικής Αρχής, την 1η Ιανουαρίου, πρέπει να προβλέψουμε τώρα αυτό το πράγμα ή τότε θα γίνει, κι αν το έχω καταλάβει καλά, να το κλειστεί. Θα έπρεπε να έχουμε προβλέψει τώρα κάτι ή η νέα Δημοτική Αρχή θα το αναλάβει αυτό. Δεν έχουμε διευκρινίσει αυτό. Τα ρωτήσαμε, δεν μας είπαν τίποτα. Συνεχίζουμε προς το παρόν όπως έχει και θα δούμε. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν στην πράξη είναι εφικτό να γίνει μέσα στο καλοκαίρι και με την ανάληψη μιας νέας Δημοτικής Αρχής να γίνει ξαφνικά να κομματιάσουμε τον προϋπολογισμό. Είναι προβλεφτή στον προϋπολογισμό του 20. Προφανώς, ναι. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, να περάσουμε στο στάδιο των τοποθετήσεων. Κύριε Προεδρά. Ο κύριος Κορνάρης καταρχήν είπε κάτι το πολύ σωστό. Ο Κλεισθένης αλλάζει πολλά όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν θα λειτουργήσει ή όχι, δεν είναι κάτι που θα του δείξει το μέλλον και η πράξη. Όμως θεωρώ ότι επειδή σε επαναφέρεται λίγο το μοντέλο των κοινοτήτων και όσον αφορά τον προϋπολογισμό και όσον αφορά και τη διοίκηση των κοινοτήτων, δεν θα ήταν κακό να υπήρχε μια προετοιμασία από τον ίδιο προϋπολογισμό, ενώ όχι να πάμε να επιβάλλουμε στο Κλεισθένη νωρίτερα, αλλά υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση των κοινοτήτων. Δυστυχώς, και έτσι αρχίζω και την τοποθέτησή μου. Δυστυχώς, βλέποντας και το τεχνικό πρόγραμμα που δυστυχώς δεν ήμουν εδώ κατά την ψήφισή του, κατατέθηκε ένα τεχνικό πρόγραμμα άοσμο, άτολμο, και το οποίο γυρίζει δεκάδες χρόνια πίσω. Ένα τεχνικό πρόγραμμα που έχει 7.000 όρους στις κοινότητες, ό,τι αφορά ίδρυψη, αποχέτευση, το 7.000 είναι συγκεκριμένο, για να δείτε πώς λειτουργείται και για να καταλήξω ποια ενεργειακή τροχιά υπάρχει στην Τίνο. Βάζουμε παντού 7.000 στην ίδρυψη και στην αποχέτευση. Γιατί 7.000 μπορούμε να πάμε σε απευθείας ανάθεση και στην ίδρυψη και στην αποχέτευση για να γλιτώσουμε την κλήρωση. Γιατί αλλιώς πρέπει να πάμε στους εργολάβους με κλήρωση. Μόνο στην ίδρυψη και στην αποχέτευση μπορούμε να πάμε με απευθείας ανάθεση. Έχουμε κάνει ένα τέτοιο σύστημα στο όλο το Δήμο, μία σύστημα αυτό που όλο το 1 εκατομμύριο να αφορά εκείνη, να αφορά τέτοια έργα. Δυστυχώς όχι δεν προετοιμαζόμαστε, αλλά επαναλαμβάνω πάμε χρόνια πίσω. Και σήμερα πραγματικά εγώ ψάχνω να βρω ένα έργο υποδομής μέσα στον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου. Δεν βρήκα κάτι. Και αντιθέτως βρήκα, ας είναι καλά ο φιλότιμος που υπάρχει, που ο φιλότιμος είναι ένα έργο, είναι ένα πρόγραμμα που αφορά όλους τους Δήμους. Λεφτά της αυτοδιοίκησης είναι αυτά. Επομένως, όταν κάνετε την εισήγησή σας στην αρχή ότι έχουν κοπεί, δεν έχουν κοπεί λεφτά. Θα κάνω τώρα τον κυβερνητικό και θα πω, παρόλο που εσείς είχατε τη χημεία, αλλά εγώ θα πω την πραγματικότητα, να πω το εξής. Ότι λέγατε ότι είχατε τη χημεία, σημαντικό και αυτό. Ότι σήμερα η νυν κυβέρνηση πραγματικά έχει βοηθήσει τους Δήμους. Ο Φιλόδημος είναι ένα πρόγραμμα που δεν είναι ούτε ανταγωνιστικό στους Δήμους ούτε τίποτα. Λέει, έχει τόσα χρήματα, μοιράζεται σε όλους τους Δήμους και είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι να πάρουν. Δεν είναι κάτι ούτε ανταγωνιστικό ούτε τίποτα. Είναι σύνδεση αυτό. Και ό,τι έχετε μας πει μέχρι σήμερα είναι μόνο όσον αφορά το Φιλόδημο. Ψάχνουμε να βρούμε ένα έργο. Πού είναι το ΕΣΠΟ που εκμεταλλευτήκαμε? Τη μελέτη που βρήκατε εδώ και χρόνια που είχαμε για τη ζωδεμένη,
η μόνη που έχει ενταχθεί. Και μακάρι να ενταχθεί. Και εγώ σας το λέω, καταντήσαμε ένας Δήμος που ήταν πρωταθλητής στο ΕΣΠΑ τότε, σήμερα να είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων. Δεν υπάρχει μια μελέτη για το αύριο, δεν υπάρχει τίποτα. Και για να μην γελάτε, κύριε Δημαρχέ, προφανώς θα έκανε μια πιο σωστή ενημέρωση. Θα σας πω ότι έχει βγει μια προκήρυξη από το ΕΣΠΑ που αφορά τα σχολικά κτίρια, εκεί που πάσχουμε, η οποία λήγει στις τώρα 31 Δεκάτου και αφορά όλους τους είναι υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τι είναι η Δήμη Τίνου, Ερμούπολης, Σύρας, Καλίνου, Κο, Λέρου, Μύρου, Μικόνου. Το περιεχόμενο, η δράση αφορούν κατασκευή, επέκταση κτηριακών, κτηρίων αναβάθμιση, στατική ενίσχυση φυστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων. Είναι το ίδιο πρόγραμμα. Αφήστε με, μα απαντήστε μετά. Αφήστε με, σα ενοχλώ. Όχι, για να συμφωνιάζετε. Μην χάσετε τον ύπνο σα απόψε. Όχι, βέβαια. Εν τω μεταξύ. Μιλάμε γιατί συνεχώ το ίδιο. Λοιπόν, δεν είναι τα ίδια. Χάσετε ένα πρόγραμμα. Όταν εσείς πέφτουν τα χρήματα, κρατάτε ομπρέλα. Δυστυχώς κρατάτε ομπρέλα. Νομίζω και το μόνο που σας ενδιαφέρει. Σέβεστε. Δεν, το μόνο που σας ενδιαφέρει, το μόνο που σας ενδιαφέρει, σας είπα, είναι η προβολή ψευτοέργα του συμμετέχου να δώσουμε τα χρήματα του Δήμου. Έτσι είναι ο προϋπολογισμός σας. Έτσι είναι, σας είπα. Δεν απαντήσατε για την καταγγελία που έκανε κατά μοτέρ. Ψέματα είναι. Δεν σας βλέπω. Σας είπα εκτιμήσεις. Όχι, είναι τι εκτιμήσεις. Γι' αυτό που δώσαμε πέρυσι είναι εκτιμήσεις. Εγώ δεν διαδικασία είναι πέρυσι. Έχουμε εισηγήσεις προφορικές γραφές των στελεχών της υπηρεσίας της αποχέτησης και του Δημάρχου της Ήπειρος. Προχαρά να υπάρχει επιλογή. Μάρτα, κάνετε. Το ίδιο πρόγραμμα έγινε το πρώτο δημοτικό. Το πρώτο δημοτικό με αυτά τα χρήματα έγινε που δεν το επικοινωνιάσατε ποτέ. Μπορούσατε το τεχνικό λύκειο και το λύκειο που έχει δεκάδες προβλήματα να εκμεταλλευτούμε αυτό το πρόγραμμα. Τα νηπιαγωγεία που είναι σε προγράμμα, μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το πρόγραμμα. Ο Δήμος Τίνου πουθενά, δυστυχώς. Και βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εποχή η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Που έχουμε καταντήσει ως Τίνος, έχουμε καταντήσει ως Τίνος να έχουμε μια πολύ καλή καλοκαιρινή σεζόν, να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και το υπόλοιπο μήνα το νησί να βρίσκεται σε σενάρικη, κυριολεκτικά. Πώς θα ανταπεξέλθει και θα ανέβει το νησί, πρέπει και στον τουρισμό που τον έχουμε και θα πρέπει να τον στηρίξουμε όλοι, ποια είναι τα έργα υποδομής για να στηριχθεί ο τουρισμός και να συνεχίσουμε. Κάθε χρόνο λέμε ότι βρισκόμαστε οριακά. Πείτε μου εδώ μέσα που το διαβάζω ένα έργο που βοηθάει στις υποδομές. Τι κάνουμε? Κάνουμε τίποτα. Συντηρούμε και συνεχίζουμε να κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, σας είπα, με όρο 7, γιατί είναι τραγικό. Δηλαδή αυτό αν το δημοσιεύσουμε στην αυτοδιοίκηση, σαν το μοναδικό δήμος που έχει κάνει τέτοιο τεχνικό πρόγραμμα. Και θεωρώ ότι εμείς πρέπει ως Δήμος πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα. Να αναπτύξουμε τον πρωτογενή τομέα, να δούμε άλλες δυνατότητες, να δώσουμε άλλες δυνατότητες στον κόσμο και στην νεολαία, να επεκταθεί η οικονομία του νησιού. Αναγκαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια να κάνουμε το μοντέλο το εξής. Καλά το καλοκαίρι, πέφτουμε στο χειμώνα, ξανά το καλοκαίρι να ξαναλειτουργήσουμε, να πάρει μπροστά η οικονομία. Χρειάζονται άλλες δράσεις και σας είπα και στο θέμα της οικοδομίας. Εκεί πρέπει να βάλουμε και να στηρίξουμε εμείς όλα αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν. Σας είπα, περίμενα, οκ, έχετε κάνει τις εργασίες. Ξέρετε πότε έγινε αυτή η σύσκεψη? Πριν 3 μήνες. Φωνάζουν, αγορές πρέπει να γίνουν, άδειες δεν βγαίνουν. Δεν πρέπει και ο Δήμος να έχει μια άλλη διαφορετική πολιτική που μέσα από τον προϋπολογισμό θα πρέπει να δείξει δυνατότητες και σε άλλους τομείς. Και εμείς έχουμε ένα προϋπολογισμό στο οποίο συμβουλευτικές υπηρεσίες και να ασχοληθούμαστε σε ό,τι αφορά 24.800 εργασίες και 7.700 σε ό,τι αφορά τα έργα. Έτσι δεν πάει μπροστά δυστυχώς ένα νησί. Δεν πάει μπροστά ένα νησί. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε. Okay. Ούτε το λέμε τώρα προεκλογικά, αυτά σας τα λέμε κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Δυστυχώς έπρεπε να δούμε και άλλα νησιά πως αναπτύσσονται και κάνουν άλλες δράσεις με ζητήματα κυριολεκτικά που προσφέρουν στους δημότες τους. Δηλαδή, να σας πω, το Κηφί είχαμε και το αφήνουμε να κλείσει δηλαδή και αυτό. Με προβλήματα δεκάδες, δεν θέλω να επεκταθώ πάλι σε αυτά. Δηλαδή, δεν βοηθάμε σε τίποτα. Απλή διαχείριση κάνουμε.
Και εγώ συμφωνώ και θα πω και ότι και στον τομέα του τουρισμού γίνεται μια καλή προσπάθεια και θα συνεχίσει, αλλά χρειάζεται, δεν χρειάζεται μόνο αυτό. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα πούμε δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε γιατί δεν έχουμε υποδομές, γιατί δεν έχουμε δυνατότητες ως Δήμος να διαχειριστούμε όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης, σας είπα ότι είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν δείχνει ανάπτυξη. Εμείς δεν μπορούμε να τον ψηφίσουμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι στο 2019, π.χ. το τεχνικό πρόγραμμα της ταινίας θα είναι 15.000 ή στην Καρδιανή δεν θα υπάρχει καμία πρόβλεψη. Ιστοκτικάδου δεν υπάρχει ένας κωδικός που να λέει τοπικό διαμέρισμα κτικάδου. Δεν είναι ανάπτυξη αυτή για όλα τα μισή. Δηλαδή δυστυχώς δεν ξέρω και με ποια είναι η λογική σας. Δεν ξέρω ποια είναι η λογική σας. Χρειάζονται και συμβουλευτικές και προθετικές ενέργειες, αλλά πρέπει πρώτα να βάλουμε θεμέλια γερά όσον αφορά το ίδιο μας το νησί, πράγμα που δεν κάνουμε. Πράγμα που δεν κάνουμε. Και δυστυχώς ή καλώς να κατακλείσω με αυτό που είπε ο κ. Κορνάρας, ότι παρόλο που θα είναι δύσκολο και που θα είναι δύσκολο όσον αφορά στο να λειτουργήσει το σύστημα που επανέρχεται των πρώην κοινοτήτων, ίσως ο νομοθέτης σοφά σκέφτηκε και να λέει όταν υπάρχουν τέτοιες αντιμετωπίσεις από δημοτικές αρχές στα χωριά και στην ενδοχώρα, θα επανέλθουμε σε αυτό το καθεστώς νομοθετικά να κατοχυρώσουμε πραγματικά την ανάπτυξη της ενδοχώρας. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα άλλο τώρα εμείς. Σας είπα, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου κυριολεκτικά, ειδικά στο τεχνικό πρόγραμμα που καταθέσατε. Αυτά, ευχαριστώ. Λοιπόν, κάποιος άλλος συνάδελφος, κάποια τοποθέτηση. Απαντήσω εγώ τότε. Κύριε Μαχαίτη, το λόγο. Πραγματικά, άκουσα από την αντιπολίτευση μόνο καταγγελτικό λόγο και μια άγωνη αντιπολίτευση. Δεν άκουσα κάτι, μια ουσιαστική πρόταση. Εμείς, κάτι θέλουμε να κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο να θέλουμε να υλοποιηθεί στο σύνολό του, όχι να μοιράζουμε φούδες ελπίδες και να υποσχόμαστε να πάμε σε όλους, ούτε να καλοπιάνουμε κομματάρχες και πυρήνες. Αν είδατε, το τεχνικό πρόγραμμα αντανακλά τις συνθήκες των ημερών μας. Από τη μία έχουμε συγκεκριμένους περιορισμούς που είναι από την ακραία, που αρχίζουν από την ακραία δεσμενή οικονομική συγκυρία, μειωμένες χρηματοδοτήσεις, και από την άλλη τις ανάγκες του νησιού ουσιαστικά και άμεσα έργα. Και το τεχνικό πρόγραμμα πάντα λέει συνολικά με τον προϋπολογισμό. Τι σας είπα. Σας είπα ότι τα υλικά συντήρησης και επισκευής που μου είπε πολύ εύσοχο ο κύριος Σανταμούς για τη Βέξο Βούργο 70.000, πού θα πάνε. Δεν θα πάνε στα σοφτικά του συγκαλιάνια κτλ. Δέξω Βούργο δεν είναι εκεί. Και ρωτάει για ξανά να σας πω. Συντηρείς επισκευές κωδικών κτηρίων εξωβούργου δεν τίνω. Αυτό που διαβάσαμε για αναβάθμιση των πολιτιστικών και εθνικών εγκαταστάσεων δε εξωβούργου δε πανόρμου δεν τίνω. Η συντήρηση και επισκευή οδών πλατιών. Όλα αυτά τα μεταφέρω στο τεχνικό πρόγραμμα για να γίνει πιο ευέλικτο. Στον προϋπολογισμό για να γίνει πιο ευέλικτο. Είσαστε πρωταθλητές του ΕΣΠΑ, γιατί τότε την εποχή που εσείς είχατε ηγηθεί στο Δήμο, δεν μπορούσατε να ενταχθείτε στο ΕΣΠΑ χωρίς μελέτες. Εδώ τώρα υπάρχει μεγάλο κυνήγι. Και μόνο όσοι έχουν μελέτες εντάσσονται στο ΕΣΠΑ. Ναι, βρήκα έτοιμη μελέτη. Αυτή είναι η διοίκηση συνέχεια τη ζωδεμένη λιμοκού. Βάλτε και 10 μελέτες. Ζωδεμένη λιμοκού. Αφήστε να ολοκληρώσω. Το 1-125 το ξεκινήσαμε μαζί με το Σύμβουλο Ορφανών και το ολοκλήρωσα εγώ από το Αντιστοιχειακό Πρόγραμμα, το οποίο ηγείται εσείς κοροϊδεύατε. Τα 280 χιλιάρικα, πώς πέρυσι είχαμε αφαλάτωση με μίσθωση. Πώς φέτος τώρα, αυτή την εποχή που έχουμε περιορισμένους πόρους από την τοποτική υπηρεσία, βγάζω διαγωνισμό στον αέρα. Από τα λεφτά που φέραμε με τον κόπο μας, σαν νέα δημοτική αρχή, είμαστε μόλις 12 μήνες, ναι, νέα δημοτική αρχή, συνέχεια είμαστε, παίρνουν σύμμορ φανού, αλλά έχουμε 4 εκατομμύρια ευρώ. 4 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι ο πίνακας αυτός έχει συνταχθεί όχι από μένα, από τον προϊστάμενο του τμήματος προγραμματισμού, τον κύριο Βιδάλη. Λέτε ότι χρωστάμε. Το λέω εγώ. Ωραία, το λέω εδώ, 614 χιλιάρικα. Ξέρετε πώς εσείς το 13 ίδια εποχή χρωστούσατε, 872 χιλιάρικα. Αυτό συμβαίνει στο τέλος του χρόνου, κύριε Κροντιρά. Δεν ανακαλύψατε την Αμερική εσείς.
Από τον πρώην Δήμο Εξοβού, ξέρετε πώς έχετε κληροδοτήσει στο Δήμο Τίνου. Και ο Σήμος στο Δήμο Τίνου. Πώς θα κληροδοτήσετε. Η συνέχεια, η διοίκηση, η συνέχεια. Ακόμα μου έρχονται και μου λένε οι προμηθευτές, είμαι απλήρωτος από τον Δημοτικό. Είμαι απλήρωτος. Εγώ τι κάνω, θα αποποιηθώ. Θα αποποιηθώ επειδή είναι κροτηρική ή ορφανική. Έχει συνέχεια η διοίκηση. Έχουν πονέσει αυτά τα χρήματα. Θα αποπληρωθούν όλοι οι προμηθευτές. Είτε το χρωστάει ο κροντιράς, είτε ο ορφανός, είτε ο σιώτος. Έτσι είναι η διοίκηση. Η συνέχεια. Δεν χωρίζουμε σε μεν και δε. Και αυτό θα κάνω κι εγώ. Μας είπατε πώς ακούσατε. Τα σχολεία. Ναι. 600 χιλιάρια, τα οποία μέσα κύριε προϊστάμενε είναι και από μεγάλα έργα, έτσι δεν είναι, τα λεφτά όχι, αυτά. Όχι, δεν μιλάω αυτά. Και... άλλη ερώτηση έκανα. Εγώ αυτό, τι άλλη ερώτηση έκανα. Λοιπόν, όσον αφορά τα σχολεία, πραγματικά έχουμε περάσει τόσο δημοτικά συμβούλια. Κάναμε κάτι πάρα πολύ έξυπνο και ευχαριστώ πολύ και όλους και την κυρία Δελιγιάννη που συντονίζει και την κυρία Άνδροπη. Και σας είχαμε πει το εξής. Είμαστε οι πρώτοι που κοιτάξαμε το πρόβλημα κατάματα και δεν το βάλαμε κάτω από το χαλί για να μας βγει ξανά ένα τρίτο δημοτικό με προβλήματα. Για να μπούμε στις χρηματοδοτήσεις όλες αυτές που μπαίνουμε, που θέλουμε να μπούμε, γι' αυτό ακόμα δεν έχει προχωρήσει τα 250 χιλιάρικα που πήραμε από την περιφέρεια, έπρεπε να ελέγξουμε τη στατικότητα και να ομοποιήσουμε τις αφαιρεσίες που έχουν τα σχολεία. Πώς θα κάνω πρόγραμμα, τι μελέτη θα κάνω το τρίτο δημοτικό που είναι όλο το πάνω σήκωμα αυθαίρετο. Πώς θα μπει σε χρηματοδότηση το λύκειο της Τίνου, αν δεν δούμε τη στατικότητα. Αυτό κάνουμε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πώς θα πάρει επιχορήγηση το Γυμνάσιο Τίνου όταν ήρθαμε εμείς να λύσουμε το χρυσιδάνιο και να νομιμοποιήσουμε τη χρήση αυτού του χώρου. Θα λύσει αυτά, θα εξηγήσουμε το ΕΣΠΑ. Προχωράμε δομικά, βλέπουμε τα πράγματα κατάματα. Δεν θα κάνουμε κάτι. Πώς θα γίνει, όταν δεν υπάρχει. Εμείς δεν ρίχνουμε πυροτεχνήματα. Δεν ρίχνουμε πυροτεχνήματα. Πέντε χρόνια είστε. Δεν ρίχνουμε πυροτεχνήματα. Και το ευχαριστήριο του κυρίου Περιβολαράκη προς την κυρία Δελιγιάννη και σε εμένα προσωπικά. Λοιπόν, παρακαλώ. Ακριβώς. Ακριβώς το παρακαλώ, κυρία Δελιγιάννη, ναι. Καθίσεις ήταν... Έχετε ασχοληθεί πολύ με το ζήτημα, παρακαλώ, ναι. Αγγίξατε, κύριε Κροντιρά, ένα θέμα, επειδή στα θέματα παιδείας έχω μια ευαισθησία. Αγγίξατε ένα θέμα το οποίο έπρεπε να μας επιβραβεύσετε για ό,τι έχει γίνει τώρα και όχι να το επικρίνετε. Αναφορικά λοιπόν με το θέμα των σχολείων, όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξαμε στο φιλόδημο δράσεις που μπορούσαμε να κάνουμε που δεν άπτονταν τις στατικές επάρκειες και των μνημοποιήσεων. Εδώ τώρα λοιπόν γίνεται ένα νοικοκύρεμα. Καταλαβαίνω γιατί δεν ήσασταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που αναπτύξαμε κάποια πράγματα, αλλά κάνουμε αυτή τη δράση με το Πολυτεχνείο, με το Τμήμα Στατικών, γιατί πρέπει ακριβώς τα σχολεία, για το πρώτο δημοτικό τη μελέτη θα την έχουμε δωρεάν από τους καθηγητές στατικών. Όμως τα υπόλοιπα, το δεύτερο δημοτικό που έχει αυθαιρεσίες, το γυμνάσιο το οποίο το πήραμε πρόσφατα και καθυστερήσαμε την προγραμματική προκειμένου να εντάξουμε σε αυτή και το γυμνάσιο, που έχει θέματα που γνωρίζετε, που μας έχει αναπτύξει κατά καιρούς ο κύριος Περιβολαράκης, αλλά και τα δύο λύκεια που έχουν τα γνωστά θέματα των καθηζήσεων και το Δημοτικό Σχολείο του Πύργου και το Νηπιαγωγείο του Πύργου έχουν θέματα αυθαιρεσιών και όλα αυτά τώρα πρέπει έχουν γίνει ενέργειες προετοιμασίας όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια σας εξήγησα ότι το γυμνάσιο από το Σεπτέμβριο του 2014 έχω έγγραφα που μιλάμε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, γιατί η υπηρεσία μας λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έργα νοής εφόσον δεν έχουμε ιδιοκτησία ή κάποια άλλη σύμβαση, είτε είναι χρυσιδάνη είτε μίσθωση. Επομένως λοιπόν έπρεπε να προχωρήσουμε με τα στατικά που πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν έγκαιρα για να μπορέσουμε να κάνουμε μελέτες. Και αναφορικά με το θέμα των μελετών που είπατε πριν, έχουμε μπει σε μια διαδικασία
ίσως δεν το θυμάστε, αλλά σας το είπα όταν αναπτύξαμε το θέμα για την, για την μελέτη του, της, πάνω από το, από το Ρόδο, το πληροδότημα της Νεοφύγου. Ακριβώς, για την Αγία Τριάδα. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία που όχι μόνο πρέπει να έχουμε, ζητήσαμε να, μάλλον μελέτες, και μας υπόθηκε ότι πρέπει να έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Είναι λίγο μια διαδικασία, η κότα έκανε τα αυγό, ή τα αυγό την κότα. Ίσως μιλάτε για πρωταθλητισμό σε ΕΣΠΑ, αλλά πρέπει λίγο να προσγειωθείτε στην παρούσα κατάσταση, έτσι. Για να μπορέσουμε να παράσουμε μελέτες εκτός από αυτές που μας παρέχει η υπηρεσία μας, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε για μελέτες, πρέπει να έχουμε έτοιμη και εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση. Αντίστοιχα πάλι, δημιουργούνται αμφίδρομα προβλήματα. Αυτά ήθελα να πω και όσον αφορά την, το θέμα με τους δρόμους πρώτου 23, και σαν αντιδήμαρχος αλλά και επαγγελματικά το αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ σοβαρότητα από κοινού και με τους ανθρώπους που ήταν στην άδικη επιτροπή που συγκαλέσαμε, και αυτό δεν το βάζουμε κάτω από το χαλί. Έχουν αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις τόσο οι μηχανικοί όσο και εμείς τέλος του χρόνου, μιας και επίκειται από 1η-1η η αύξηση των αντικειμενικών αξιών και γίνεται μια ολική ανατροπή στις αξίες τα εντός οικισμού ακίνητα. Στόχος μας είναι με μηχανικούς που έχουμε κάνει ήδη κάποιες συναντήσεις να μπορέσουμε να κάνουμε ένα δίκτυο για τους αγροτικούς δρόμους πρώτου 23 και να υπάρξει και αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση. Δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν το έχουμε ξεχάσει ούτε αναλύσει. Απλά στο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Και προς συμπλήρωση, πραγματικά να πράξει μελέτη. Δηλαδή, όσες προκηρύξεις βγήκαν για μελέτες, θα αρπάξαμε από τα μαλλιά. Η ανακατασκευή κτηρίου Τελωνίου, που ήταν μελέτη, αρπάξαμε από τα μέτρα κρατικών κεδανίων 50.000 για τον λόγο. Το ίδιο για τη μελέτη του ΣΒΑΚ, του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Και εσείς, δηλαδή, όμως, ξεχνάμε όλοι. Γι' αυτό συμφωνώ πάρα πολύ με την κυρία Δεβιγιάννη, πρέπει να προσγειωθούμε στην παρούσα κατάσταση. Το νέο ΕΣΠΑ έχει αλλάξει πολιτική, έχει αλλάξει ρόλο. Δηλαδή, σου λέει, επειδή υπάρχει πάρα πολύ ζήτηση, περιορισμένοι πόροι, εξετάζει τη φέρουσα, προσέξτε, παραλαμβάνω, εξετάζει τη φέρουσα ικανότητα το Δήμο. Δηλαδή, Δήμε τι είμαι εσύ, όσο προϋποθέσεις και να έχεις, δεν πάω πάρεις 15 έργα. Δεν πάω πάρεις 15 έργα να τρέξεις. Γιατί κάποια θα τα πάρεις εικονικά, δεν πάω να τρέξεις όλα και να αποκόψεις το Δήμο Σύρωτο να πάρει ένα ή το Δήμο Άνδρου. Έχουμε ένα εμείς τώρα που τρέχει. Σας είπα. Τη μονάδα κομποστοποίησης και το χιτί, η κατασκευή του χιτί, βήμα-βήμα. Μα σε άλλη. Συγγνώμη, η κατασκευή του χιτί δεν έχει δημοκρατηθεί, σας είπα εδώ που τρέχουμε τώρα. Δύο ώρες είμαι εδώ, άλλα λόγια δεν είναι. Σας είπα εδώ που τρέχουμε τώρα, τα 5 χρόνια που τρέξατε, έλα πείτε. Εξωτερικά έργα είναι στις δεδομένες δημοκρατίες. Πού θα δημοκρατηθεί αυτό. Πείτε μου ένα άλλο, για πείτε μου ένα άλλο. Δεν υπάρχει. Κέντρο κοινότητας, κέντρο σύντησης. Νομίζω ότι έχει υπέρκαλυφθεί. Γι' αυτό από εμάς το βρήκατε. Ναι, μόνο εσείς βρήκατε. Η δική σας. Για τον Ορφανό βρήκατε το κλειστό και το πρώτο δημοτικό. Και το εγγενειάζω. Η δίκηση έχει συνέχεια. Λοιπόν, παρακαλώ, έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις. Να περάσουμε στην ψήφιση του προϋπολογισμού ονομαστικά. Αλλημόνο Ευγενία, ψηφίζω θετικά. Άνδρομπη Κρουγκέρη Λουκριδία. Ναι. Απέργης Ιάκωβος. Ναι. Βιδάλης Κωνσταντίνος. Ναι. Δελιγιάννη Αναστασία. Ναι. Ζάρμπας Γεώργιος. Ναι. Κορνάρος Ευάγγελος. Ψηφίζω, κύριε Ακούρε. Οριάνος Φίλιππος. Ναι. Σόφος Εμμανουήλ. Ναι. Ψάρος Κωνσταντίνος. Ναι. Κροντιράς Παναγιώτης. Όχι. Αμυραλής Φραγκίσκος. Όχι. Γκίς Νικόλαος. Ζαλώνης Ιωάννης. Όχι. Λούβαρης Εμμανουήλ. Ναι. Ξενόπουλος Αντώνιος. Σανταμούρης Γεώργιος. Ναι. Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το... Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται το προϋπολογισμό εισόδων και εξόδων του Δήμου Τίνου του Οικονομικού έτους 2019. Θέλω να ευχαριστήσω την Οικονομική Υπηρεσία για την αμέριστη συνδρομή της στην κατάρτιση του προϋπολογισμού
Και κύριε Σιώτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσωπική σας συνδρομή. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Επιτρέψτε μου, κύριε Προϊστάμινε, να ευχαριστήσω θερμός και ιδιαίτερος και για την άοπλη προσπάθεια του κύριου Σιώτο. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου.